Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση στον ήχο, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και το Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 εδώ που είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη.
Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά για να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και πριν πούμε οτιδήποτε, να πω ότι την καθαρά Δευτέρα θα έχει κανονικά πρόγραμμα στο Μετρόπολης 95.5, καθώς από τις 9 μέχρι τη 1 θα κάνει παρέμβαση ο κύριος Κώστας Παπαδαφυρίου, από τη 1 μέχρι τις 6 θα έχει καθαρά Δευτέρα με τον Γιάννη Χιλιτίδη εδώ στο Μετρόπολης 95.5, 6 με 8 ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα Βρανά και 8 με 12 επιστρέφοντας με τον Μετρόπολης με τον Απόστολο Μακριανίδη. Οπότε και την καθαρά Δευτέρα το Μετρόπολης 95.5 θα είναι εδώ μαζί σας, όπως είναι κάθε μέρα όλο το χρόνο. Με χορηγό μας την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε αυτοκίνητο με εγγύηση κατώτερης τιμής, όποια μάρκα και αν διαλέξετε, όποιο μοντέλο και αν διαλέξετε, με τα αυτοκίνητα να είναι τα περισσότερα έτοιμο παράδοτα και φυσικά με εγγύηση κατώτερης τιμής, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών θα τη βρείτε ή στο 2310-596-596. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με την κλήρωση του κυπέλου να διεξάγεται νωρίτερα και να μην έχουμε σύγκρουση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, άρα αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα μπορεί να δούμε και πάλι ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου Ελλάδος. Δεν πέσανε μεταξύ τους. Ευτυχώς. Έπεσε ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και η Λαμία με την ΑΕΚ. Για να περάσει και η ΑΕΚ, γιατί με τον Αστέρα Τρίπολης αυτό που είπα εγώ το πρωί. Μπράβο. Καλά κάνανε και κάναν την κλήρωση έτσι. Μπράβο τους ανθρώπους. Μπράβο. Καλά κάνανε. Έτυχε. Όχι, δεν είναι. Φυσικά δεν είναι. Φυσικά. Αλλά καλά κάνανε. Πέτυχε όμως το σωστό. Τι θα πάρει τώρα, με συγχωρείς τώρα. Πάω ΚΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ άμα παίξει με τη Λαμία, εντάξει φιλαράκι είναι εκεί. Μπορεί να κάνει τη Λαμία, ας πούμε, λίγο jogging να περάσει. Γιατί αν έπαιζε ΑΕΚ Τρίπολη, πιθανολογώ ότι μπορεί να περνούσε και η Τρίπολη σε διπλούς αγώνες. Έτσι όπως είναι ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ με έβγαινε και αν έπαιζε από Λαμία και με. Πώς το λένε, Τρίπολη δεν τον φοβόμουν. Την ΑΕΚ τη φοβόμουν με την Τρίπολη. Οπότε είναι όλα καλά. Μια χαρά. Ήρθε ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ να πάμε κάτω στην Αθήνα 18 του μηνός. 11 είναι 18. 11 Μαΐου, ωραία μέρα. Απρίλιο είναι οι αγώνες. Απρίλιο είναι. Ναι. Τελικός Απρίλιο είναι. Τελικός μοιάζει αγώνες. Τι Απρίλιο είναι αγώνες. Θα δούμε γιατί. Τι Απρίλιο βρει είναι αγώνες. Περίμενε κανείς. Τι. Περίμενε κανείς τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί. Βράσει τον Ολυμπιακό, περίμενε αγώνες. Πάω ΚΑΕΚ είναι ο τελικός. Θα περάσει από τη Λαμία η ΑΕΚ. Φίλοι είναι. Ο ΠΑΟΚ την Τρίπολη την έχει στο χέρι. Πιο μεγάλη ομάδα είναι, δεν πρόκειται να γίνει κανένα στραβό. 11 του Μαΐου που είναι μια πολύ ωραία μέρα και ωραία ημερομηνία, θα πάμε να πούμε να δούμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ τρίτη φορά. Εσύ θα κάτσεις εδώ, εσύ θα βέρνες, θα πιείς τα ουισκάκια σου, θα πάω με τον Μπόκο Λόκο τρίτη φορά, 3-3. Πάμε το Ζαέρι με την αμαξάρα που έχει εκεί, Λασέτη να πούμε, Νταϊγού, κατάλαβες. Να μην ξοδεύεις και βενζίνη. Ορίστε. Να μην ξοδεύεις. Θα πάω για δουλειά και να ξοδέψω. Σε δύο μέσα θα πάω να μιλήσω. Ξέρω. Άντε. Άντε. Μπράβο, λοιπόν. μπράβο στους ανθρώπους που βγάλαν αυτή την κλήρωση. Μπράβο. Μπράβο. Παρακάτω. Μπράβο. Φυσικά μπράβο. Είχα προτρέψει εγώ. Θα βγάλετε Τρίπολη ΑΕΚ, Τρίπολη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λαμία. Και εξήγησα και τον λόγο. Γιατί για να γίνει τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ σίγουρα πρέπει να παίξει ΑΕΚ με τη Λαμία. Γιατί η ΑΕΚ αν παίξει, ξέρω εγώ, με άλλη ομάδα, μπορεί να μην περάσει. Μπορεί και να περάσει. Παρακάτω, λέγει. Σ' ακούω. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί χθες γίναμε ρόμπες ξεκουμποντές με τα προγνωστικά τα οποία δώσαμε. Εντάξει, μπορεί, τι έγινε. Εντάξει, δεν οφείλω.
Θε τώρα να κάνει εσύ. Να να... στο Europa League προγνωστικά. Εντάξει, δώσαμε και εκτό. Παίξει όπω παίζει ο Κατσινάκο στα σκυλιά μου και κορομάει τον Ρωσικό. Δεν με ενδιαφέρει. 90% που δεν καλά είναι. Κάνει το παιδί. Καλά κάνει το παιδί. Γερό να είναι να πιάνει ένα κονομάει. Μα ένα κονομάει και. Αυτή βρε παιδί μου, αυτό είναι ο κονομάει. Ένα κονομάει και γύρω-γύρω που παίρνουν μέσα στο site. Εντάξει. Γρηγόρη, αν πήγαινε ημιτελικό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα πεζόντουσαν τα μάτια στην έδρα του καθενό με τον κόσμο. Τώρα, αν πάνε τελικό, πόσο δίνει ότι θα γίνει χαζομάρα στο ΟΑΚΑ, ούτε 0-5. 1-0-5 λέει. Εγώ λέω ότι είναι στο χέρι τη διοργανώτρια αστική και τη αστυνομία. Τι πράγμα λέει. Του Υπουργείου Δημοσία Τάξεω να κάνει ένα τελικό χωρί να γίνει το παραμικρό. Άσε να την πολιτεία ήσυχη, έχει άλλα θέματα να λύσει η πολιτεία. Εκλογέ έρχονται. Άσε να έχουμε ησυχία τώρα. Θα πάνε 7.000 παοξίδε και 7.000 αεξίδε, 10, 11. Ξέρει ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Ποιοι είναι. Η ΟΤΕ TV και η Αριανή είναι. Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Η ΟΤΕ TV και η Αριανή. Η Αριανή σου λέει. Άμα παίζανε κανένα πάω Λαμία, κανένα πάω Τρίπολη, πα κατεβαίνανε οι κανίβαλοι με τα μάξια. Αν πάρω ντάμπλ, μπορεί να κατεβαίνουν και 30.000. Απίθανο είναι δηλαδή να κατεβαίνουν. Θα χαλούσε δηλαδή το ρεκόρ. Θα του χαλούσε το ρεκόρ. Ναι. Τώρα πώ θα του χαλάσει το ρεκόρ. Έχει ένα δίκιο. Μα, βέβαια τι. Έχει ένα δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Και ο Τέτι Βί σου λέει τι θα γίνει τώρα. Έχεις να κάνουμε τώρα δίκιο. Τελικό κυπέλου και να έχουμε 0 έσοδα. Ακροαματικότητα 0. Πώ το σκέφτεται να πούμε. Λέω ψέματα. Όχι. Είμαι, λοιπόν. Καθόλου. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή. Όχι. Έχω λόγο. Τι έχεις? Έχω λόγο. Να μιλήσουμε για Ηρακλή. Ναι. Κλείσω τα ραδιόφωνα και πάγει στη θάλασσα. Πάνε να φάνε ψάρια. Γιατί κάποιοι μπορεί να χαίρονται. Τι να ακούσουμε για Ηρακλή. Υπάρχει, λέει, κίνδυνο ο Ηρακλή απειλείται με αφαίρεση 3 βαθμών. Να τον αφαιρέσουν, άμα χρωστάει λεφτά. Δεν χρωστάει. Δεν είναι το θέμα να χρωστάει. Γιατί να τον αφαιρέσουν. Ο Ηρακλή τώρα, οι ομάδες. Για ποιο λόγο. Θα σου πω. Ναι, για πες. Οι ομάδες όλες κάνουν τους φακέλους για την αδειοδότηση. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, για να πάρει αδειοδότηση πρέπει να καταθέσει και μία εγγυητική. Ναι. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να εκδώσει εγγυητική. Γιατί δεν μπορεί. Όσο δεν περνάει η περιβόητη τροπολογία. Δεν θα περάσει η τροπολογία γιατί ο Ιβάν Σαββίδης θα περάσει. Βρίσατε τη μαμά του. Θα περάσει η τροπολογία. Να μην βρίζετε μάνες. Να είστε θα καλή περάσει άνθρωποι. Η τροπολογία. Ναι, αλλά. Θα περάσει η τροπολογία. Ναι, ναι. Το θέμα δεν περνάει. Αργεί. Ναι. Λοιπόν. Ένα. Πότε θα περάσει. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι. Πάντως δεν πέρασε τώρα. Ναι. Αργεί επίτηδες. Λέω εγώ. Δεν τη δίνουν την πρέπουσα σημασία. Ρε, τι πρέπουσα σημασία. Λοιπόν. Τάβαλες με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, έβρισες τη μαμά του Σαββίδη, καθάρισες. Τώρα τι ψάχνετε να βρείτε. Μα... καθάρισες. Στο λέω Ραπτόπουλος αυτό. Στο έχει πει ένα χρόνο πριν. Ζητήσατε συγγνώμη. Εγώ άμα βρίσω ζητάω συγγνώμη. Λέω ξέφυγα. Ζητώ συγγνώμη, μου φύγε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Θα με σκοτώσετε. Θεμητό. Βάλτε με πρόστιμο, βάλτε με ξέρω εγώ, φυλακή, ρίξτε με ένα μήνα έξω. Κάντε με κάτι. Απ' τώρα ζητάω συγγνώμη. Εσείς ζητήσατε συγγνώμη. Δεν ζητήσατε συγγνώμη. Είμαστε εμείς. Η Ηρακλήδης, η θύρα 10. Ζήτησε συγγνώμη. Πάει η Ηρακλής, ζήτησε συγγνώμη. Πού να ζητήσει συγγνώμη. Τα γήπεδα είναι εκκλησία. Βράσε τα γήπεδα εκκλησία. Γιατί η κοινωνία είναι εκκλησία. Όχι. Ο αδύνατος την τρώει. Οπότε, εντάξει. Ο αδύνατος την τρώει. Μην κελαϊδάς. Δεν κελαϊδάω αφού είμαι αδύνατος θα τη φάω. Ρε φίλε. Είσαι αδύνατος. Κάποτε. Άντε πάλι. Στα γήπεδα. Βρίζανε τα πάντα. Πρέπει να πάρει. Θεού, δαίμονες, νεκρούς, ζωντανούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Βρίζανε, ναι. Μπήκε μετά ο νόμος. Όχι. Ναι. Τι. Όταν άρχισαν να έχουν απώλειες όλες οι ομάδες από ανθρώπινες ζωές, σταμάτησαν να βρίσκουν. Έπρεπε να πάω στο διάλειμμα να φάω. Τι κάθομαι μαζί του. Δεν πας. Τι να πάω κάτσω μαζί σου να πω για τον Ηρακλή. Να αναλύσω 20 λεπτά κάτι το οποίο αναλύεται σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν σε γουστάρει ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Πήγανε τον Ηρακλή. Από τη διοίκηση του Ηρακλή, όταν κάνανε τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη Παρασκευή, είπαν τίποτα για την εγγυητική. Με νοιάζει εμένα, λέει Γρηγόρη. Νοιάζει εμένα. Νοιάζει εσένα. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ, θα πάρει τώρα με τον Κουτούλα διαιτητή. Θα φας δύο σφαγές, επόπτηση. Δύο goal of sight θα φας, δύο goal of sight θα σε συλλήξουνε. Καθάρισες, το λέω εγώ. Πέφτεις και κατηγορία, διαλύεσαι. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Έχω κάποιες απορίες. Τι απορίες έχεις. Ήρθε το βρήσατε τη μανούλα του ανθρώπου. Βγάλατε πάνω στα ρώσικα. Σκοτώσατε τον άλλον τον άνθρωπο εκεί πέρα, τον παοξί. Τον πάτησαν τα μάξια, τον πλακώσατε στο ξύλο. Για αυτά τα δύο πράγματα ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη σας διαλύει. Κι άλλο θες δηλαδή, τι άλλο να σε πω. Ψάχνεις τώρα να βρεις τη λεπτομέρεια, πέρασε η τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρε με τον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να λέω ότι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, το είπα εγώ σε πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να το κάνω ολόκληρο ταξίδι δηλαδή. Αφού μπορώ να πάω από έναν δρόμο. Αυτό ίσιο. Που κάνω ταξίδι. Ταξίδι ολόκληρο. Όχι, δεν ταξίδι. Έχω και σάκους πάνω στην τσάντα μου. Αυτό είναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ποια αλήθεια. Η αλήθεια λέει λοιπόν. Τι λέει αλήθεια. Ότι η τροπολογία δεν πέρασε ω. Γιατί δεν πέρασε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ποιο θα καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεύτερον. Γιατί ο κύριο. Θανάσης Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο Θανάσης Παπαδόπουλος. Ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο μεγαλομέτωπος.
Θέλει εδώ σύμμαχο τον κύριο Θοδωρίδη. Ναι, γιατί έχει λεφτά. Ο οποίος κύριος Θοδωρίδης βάζει χρήματα. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα? Γιατί έχει λεφτά, δεν στο παγώ. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα? Ποιο, δηλαδή είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τόσο πολύ τον Ηρακλή. Τι ομάδα ήταν μπορεί μικρός? Μπορεί να είναι ο μικρός του γιος. Όχι, τι ομάδα ήταν μικρός? Τι με νοιάζει εμένα, τι ομάδα? Ρωτάω ρε φίλο, όταν βλέπω μια κατάσταση η οποία βαλτώνει, και όταν βλέπω ότι έρχεται το χειρότερο, οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο. Τι και να ενημερώσω τον κόσμο? Ο κόσμος, άμα ζητούσατε μια συγγνώμη, θα πέφτατε στα μαλακά. Ενημερώνω τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Άντε πάλι. Βρε δηλαδή, τωρινό, αυτά που λέω δεν ισχύουν. Άντε πάλι τα ίδια. Βρε τη ουσία ποια είναι. Ο Κοσμάκης οδηγάει στα αυτοκίνητα, πάει τρώει το μεσημέρι. Ναι. Κυνηγάει ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή, δεν σε γουστάρει. Ναι. Έβρισε τη μάνα στα Ρώσια. Εσύ τα λες. Εγώ τα λέω, ναι. Εγώ Σαραπτόπουλος τα λέω. Λοιπόν, έβρισε τη μάνα του ανθρώπου. Στα Ρώσικα. Με πανό. Mm. Αυτό είναι προσβολή. Κοιτάξτε, ανείς. Οι Ρώσοι σε αυτά τα πράγματα, στο θέμα οικογένεια, είναι πολύ αυστηροί. Να έχει υπόψη σου. Λοιπόν, του βρίσατε τη μάνα. Το γνωρίζω. Πήγε ο Γιώργος, στον παπά του λέει, βρίζουν τη γιαγιά μου. Πάνε οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, λένε, μας κάνουν μπούκες και τέτοια, σκοτώσαν το παιδί. Λοιπόν, αυτές τις μαγκές θα τις πληρώσετε, γιατί δεν είστε, δεν έχετε κανένα παράγοντα μεγάλο. Δεν έχετε κόσμο από πίσω να ψηφίζει. Κόσμο έχουμε. Πούτες ο κόσμος. Βγάζετε δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία. Ούτε δημοτικό έχουμε σύμβουλο. Βγάλει δημάρχους. Ούτε μόνο δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία βγάζετε. Ας τι κάνατε πριν 30 χρόνια. Και τώρα ακόμα. Ναι. Ούτε δημοτικό σύμβουλο και στην Τριανδρία. Και τώρα ακόμη. Άκου τον Ραπτόπουλο τι σου λέει τώρα. Από εκεί και πέρα. Εσύ μη μηδενίζεις. Δεν μηδενίζω. Τη δυναμική. Β' εθνική είσαι και πας για γάμα. Τι να σε μηδενίσω. Μηδέν εισιτήρια διαρκείας έχεις. Τι να σε μηδενίσω. Το μηδέν κοντέρ τι να το κάνω εγώ. Μείον μηδέν. Μείον είσαι. Δεν θεωρώ τα 1500 διαρκείας ποσότητα, αλλά μην κάνεις τα μηδέν. Ποια 1500 διαρκείας. Κάτω από 800 άτομα στο γήπεδο έχετε. Ποιος πληρώνει εισιτήριο. Άστο κόκκινε. Άστο. Ο Ρώσος σε ρίχνει. Σου στέλνει και τον Κοτούλα ο άλλος από την διαιτησία. Ναι. Λοιπόν, καθάρισες. Η Αυλονίτου, τώρα Αυλονίτης, ο Σταυρίδης, ο Παπαγιανόπουλος και ο Μίμης ο Φωτόπουλος που είναι στην εξουσία. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, τα έχει καλά με τον άλλο. Όταν παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ναι, για πες. Να μην ενημερώνω εγώ, να μην λέω τον κόσμο ότι παιδιά. Τι να ενημερώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, τι συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, πες τους. Βρήσαμε τον Σαββίδη, πλακώσαμε τον άλλον που ήταν εκεί πέρα στην Μπούκα, το σκοτώθηκε ο άνθρωπος, για αυτούς τους δύο λόγους πέφτουμε. Είμαστε αδύνατοι τελείως. Πάμε σε άλλα θέματα. Το κάνουμε τώρα η Βέλα στο δεξί να πούμε, με Αλέξανδρο Σταύρου και Μαριάλα του Μασάτου, Σιγηρία, θα το κάνουμε τώρα. Γρηγόρη, γιατί τον αφήνεις και λέει τέτοιες βλακίες στον αέρα? Δεν μπορώ να τον απαγορεύσω να αφήνει τη γνώμη. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που λέει ότι λέω βλακίες στον αέρα? Ο Κυριάκος. Ναι. Ο Κυριάκος. Ναι. Τι είπα ψέματα. Ηρακλειδέας. Αυτά που λες λέει ότι είναι βλακή. 1,5 χρόνο τα λέω, Κυριάκο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ετοίμασε φέρετρο, πάνε στον Μπαμπούλα, νεκροφόρα Mercedes 350 diesel, να πας στα τμήματα της Θέρμης. Στη Θέρμη ανήκει ο Ηρακλής. Εκεί που θα πάμε κι εμείς σε λίγα χρόνια. Καλησπέρα από σύνδεμο φίλων Καζαμπάκα. Άντε, αφού είσαι βρίσκο. Ρε Ραπτόπουλο, πάω και ο Σαββίδης φταίει που ο Ηρακλής έχει να δει σωστή διοίκηση από την εποχή του Νόε. Και τους κοροϊδεύουν όλοι. Όχι βρε. Ο ΠΑΟΚ φταίει που η διοίκηση του Ηρακλή γύρισε και είπε ότι για το κακό που συμβαίνει στον Ηρακλή φταίνει οι δημοσιογράφοι. Κάνει σαν τους Αριανούς που λένε ότι μας δίνει ο Τσίπρας το πρωτάθλημα. Εγώ ξέρω ότι πήγα και είπαν το Σαββίδη κάποιοι φίλοι μου που του είπαμε αυτό με το παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Κύπριο, καθάρισε τους. Έχει μαζευτεί όλοι οι οργανωμένοι του Ηρακλή στα τμήματα. Ένα αυτό. Έχουμε φωτογραφία. Αστυνομικό, ο οποίος είναι στη φρουρά του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος τσαλαβουτάει Ηρακλητής μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δεν την γλιτώνεις. Στο λέω, ζήτα συγγνώμη. Δεν θες να ζητήσεις συγγνώμη. Κακό του κεφαλιού σου. Εγώ όταν σφάλω, καλός στραβός, τι είμαι, ξέρω εγώ, το ξέρω τι είμαι, στραβός πολλές φορές, λέω έσφαλα. Ναι. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Έβρισα, τσακώθηκα, ξέρω κτλ. Ωραία, πέστε το εσείς, το είπατε? Όχι, δεν το είπατε. Τράβα γάμα εθνική τώρα. Και ψάξε να βρει την αυλονή του την κυρία, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πού προκύπτει, λέει, το Θανάση. Τι Θανάση? Θωμάς είναι το Τόμ. Συμφωνώ. Έτσι μας το συζητήσανε. Τι Θωμάς? Λέει ο φίλος, ναι, και συνάδελφος. Ποιος συνάδελφος είναι? Ένα συνάδελφος από την Αθήνα. Δεν θέλω να πω ότι επίθετο. Συνάδελφος, μιλάς από την Αθήνα με συνάδελφο. Φέβαια. Σε μετά το λιτόχωρο δεν ξέρεις άνθρωπο. Εντάξει, ναι. Πες ότι δεν ξέρω άνθρωπο. Έχει άνθρωπο στην Αθήνα αυτός. Λοιπόν, λέει, πάμε στην Αθήνα. Θα μας δουν στον δρόμο, θα πούνε από πού κατέβηκαν αυτοί. Από πού κατέβηκαν, από ποιο βουνό κατέβηκαν. Είναι χιούμορ τώρα. Χιούμορ είναι, τι είναι. Έχει λέει συνάδελφο στην Αθήνα και μιλάει μαζί του. Πρέπει να πας στο Λιτόχωρο, θα σε πούνε, ρε φίλε, εσύ χοντρώσεις, από πού κατέβηκες. Τι μούτρα είναι αυτά. Εγώ χοντρώσεις. Στο Λιτόχωρο να πας, στην Αθήνα λέει. Το φωτομοντέλο του. Έλα, έλα.
Λέγε, η επιτομή τη ασχήμια είπε με ένα χοντρό. Ναι. Τι να πω τώρα. Ναι, με χοντροκόκαλε. Αυτό θα χοντροκόκαλο. Χοντροκόκαλο. Α, τώρα έγινε χοντροκόκαλο. Βαρικόκαλο είναι. Ναι. Άμα θέλουν να τον πούνε ότι έχει πολλά. Όταν πέφτει κάτω και στραμπουλά στα πόδια και πέφτει κάτω, βαριάνει τα κοκκάλα. Δεν έχω σπάσει ακόμα. Ναι. Χτύπαξε λίγο. Τι δεν έχει σπάσει. Με ένα σαμάρι δεν γυρνούσε πριν από 7 χρόνια. Πήγε να κάνει εκεί τον έξυπνο στου εργάτε να βιδώσει. Εμβοήθησα. Δεν έκανε τον έξυπνο. Τι έκανε. Να λες την αλήθεια όπως έγινε. Τι δουλειά έχεις εσύ να πεις. Έβαζε εκεί ένα κλιματιστικό ο Αντώνης ο Κλαδάς. Έχεις βάλει ποτέ σε κλιματιστικό εκεί. Όχι. Εσύ τι πιέζεις κάνεις τον έξω. Και έβλεπα την εξωτερική μονάδα ναι. να στέκεται σε ένα πεζούλι να πάει να την κρεμάσει μόνος του. Ναι. Και τον λέω αδερφέ. Ναι. Δεν θέλει πολύ να φύγεις πίσω. Κάποιος να σε κρατάει. Κάτι πήγε, να... πήγε να τον κρατήσει ο κόκκινος. Αλλά έπεισε μόνος ο κόκκινος κάτω. Δεν να πάει στην ευχή σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Με λέει ο Αντώνης. Του είπε Αντώνης. Τώρα που θα ανέβεις, ναι. έχει το νου σου εδώ στο πρεβάζι, αυτό το ξύλινο, ναι. δεν πατάει καλά, φεύγει. Και αυτός ανέξυπνος που είναι, πάτσε πάνω στο πρεβάζι. Όχι ρε φίλε, κρατούσαμε, πιάσε να ζυγείς μια εξωτερική μονάδα. Τι δουλειά έχεις, πόσο είναι, ρε, κόκκινε. Πόσο βαριά τι είναι. Τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις χειρονακτική εργασία, βρε αδερφέ. Έχω κάνει, γιατί τι να κάνεις τώρα, με αυτό το σώμα πήγε να κάνει το πρεβάζι. Άσε τώρα, πάμε στα θέματα. Πήγε το πρεβάζι. Έκανε το μάγκα με ένα λάστιχο ότι δεν μπορεί να το σηκώσει και εγώ το έκανα πλάκα. Το φόρεσε και κολλάρω. Τι λάστιχο σηκώσει. Γυμνάζεται, είναι γυμνασμένος. Δεν είπα ρε φίλε, εγώ ναι. δεν το έπαιξα ποτέ ούτε Νταΐς, ούτε ο Δέρνο όπως κόκκινε, εσύ, μήρε, κόκκινε, μήρε. Ούτε ο Μποξέ, μήρε, μου, ούτε ο Αρσιβαρίστα. Μήρε, αγόρι μου. Εσύ έκανες τον Αρσιβαρίστα. Άρα τα φρένα πάλι τα... Έκανε τον Αρσιβαρίστα, έπαθα αυγενικό. Κάνει τον Μποξέρ, είναι η χαρά του ξύλου όποιος που θέλει να δει κόσμο στο γυμναστήριο, πώς θα λέει το... Δεν χρειαζόμαστε διαφήμιση γιατί λέει ο δάσκαλος άστο αυτό τον κρύο λέει. Πήγε και είπε άλλο και κάτι άλλα πράγματα και είπε λέει τέρμα η διαφήμιση. Άσε τα έχει μαζεμένο ο δάσκαλος. Εμένα. Όχι εμένα. Και δεν παίρνει να μου το πει. Τι να σε πάρει. Άμα έχει ανάγκη λέει παίρνει τηλέφωνο. Άμα δεν έχει ανάγκη δεν μου παίρνει τηλέφωνο. Έτσι με λέει ο δάσκαλος. Αν έχω ανάγκη. Ναι. Έτσι με είπε. Εγώ δεν νομίζω να είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ σου λέω το είπε. Εγώ έτσι δεν, με είπε, δεν νομίζω. Συμφροντολόγο λέει είναι από λόγια δικά σου. Έτσι με είπε ο δάσκαλο. Δεν νομίζω. Τέλο πάντων. Δεν νομίζω. Πού έμεινε η κουβέντα τώρα που την πήγες τώρα από τον άλλο δρόμο. Λοιπόν, πού έμεινε. Λέω λοιπόν ότι ο κόσμος οφείλει ναι. να ενημερώνεται. Ενημερώθηκε. Να του λέμε τα πάω, πάντα. Πάω, θα λέτε και θα κλαίτε. Οι φίλοι του Ηρακλή. Γι' αυτό λοιπόν ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν. Και τον κόσμο ναι. ότι να γνωρίζετε ότι ναι. δεν μπορεί να βγάλει εγγυητική. Άρα δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Αυτό ποιο παιδάκι είναι. Άρα το τέλος είναι κοντά. Ωραία, αυτό το παιδάκι ποιο είναι. Δεν γνωρίζω. Ο Γιαννούλης είναι αυτός. Όχι, ρε. Ο Γιαννούλης είναι. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι. Δεν το ταΐζετε λίγο κρέας αυτό το παιδάκι. Λίγο πριζόλα, λίγο καμιά σπάλα. Πώς είναι έτσι αυτό το παιδάκι. Πείτε ποιο. Δηλαδή, άμα έρθει αρρώστια δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα πάρει πρώτο να πούμε. Φάει τη γλώσσα σου. Μα τι είναι αυτό τώρα, τι είναι. Πείτε ποιο το μίλησε. 32 κιλά παιδάκι. Το κύπελο και γιατί α περάσουν πρώτο τελικό και βλέπουμε. Θα περάσουνε. Η ΑΕΚ θα το πάρει. Φαλακρέρι τις βλακίες αλλού. Επανέρχεται ο Κυριάκος. Ναι. Εντάξει. Το παρατράβηξε λέει. Για ποιο πράγμα. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχει υποθεί σε ραδιόφωνο. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Ωραία. Και επειδή οι παοξίδες είναι πάρα πολύ λεπτοί άνθρωποι. Εγώ όταν έβρισα προχθές στο ίντερνετ μου λέγανε τι πράγματα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν σωστά. Εγώ είπα συγγνώμη όμως. Ενώ Ηρακλήδης δεν είπατε συγγνώμη. Και για το θάνατο του ανθρώπου, του Παοξή, και για τις βρισιές με πανό στα ρώσικα. Θα την πληρώσετε την ύφη. Τέλος. Ρε κόκκινε καλά λέει ο Ραπτόπουλος. Ποιος Ηρακλής, 300 τελεύει και κάνετε και μαγκές. Όλα εδώ πληρώνετε ΠΑΟΚ μέχρι να βγει ο ήλιος από τα Γρεβενά. Συγγνώμη, αλλά και στα Γρεβενά οι σημαίες που κυματίζουν του Ηρακλή. Όλα τα Γρεβενά είναι Ηρακλήδη. Γρηγόρη, πολύ θα ήθελα να γνωρίσω τον πιο τρελό από τους τρελούς. Καλησπέρα από το Αμίντεο. Ποιο είναι τρελό. Σκάβει ο φίλο, στέλνει και φωτογραφία. Ωραίο αυτό. Από ένα ωραία φωτογραφία. Ένα σε σκαφέ και ένα ταμάρι να πούμε. Στη δουλειά. Και τι μας αυτό δεύτε. Πρέπει να είναι μάλλον GCB. 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 Τσιτσιμπίρι. GCB. Τι το τσιτσιμπίρι. Το GCB ναι. είναι μικρός εξκαφέας, μικρό ναι. εξκαφικό μηχάνημα. Ναι. Το οποίο έχει και αυτό εδώ. Ναι. Και την. Τι νοιάζει τώρα τον κόσμο το GCB, τι. Εσύ με ρωτάς τι είναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, μάλλον λέω. Αυτό το Γιαννούλη θα τον ταΐζει ο κρέας. Δεν έχει φάει κρέας το παιδί. Δεν γνωρίζω. Όταν, φίλε, όταν έλεγα ότι παίζει καλά στον Ατρόμητο και να τον πάρουν στον πάο καλά θα κάνουν. Και τι κάνω, πώς το με έλεγε τι φίλο σου είναι. Ούτε που το γνώρισε τον άνθρωπο. Δεν το γνώρισε. Όχι, δεν το ξέρω. Φαντάζω τι σούρες έχει κάνει που δεν μπορεί να διακρίνει τον. Εγώ έβλεπα τι καλή μπάλα έπαιζε. Έπαιζε μπάλα, Έπαιζε μπάλα, αλλά μα τρακάρει με 12χρονο θα πέσει κάτω. Δεν τον βλέπει πώ είναι. Δεν το βλέπεις πως είναι. 30 κιλά άνθρωπος. 30 κιλά άνθρωπος. Είναι 30 κιλά είναι. Τι είναι.
Είναι αυτός για να παίξει στόπερ, να πηδήξει κεβαλιά. Αριστερό μπακ, να γίνει σέντρα από την άλλη μεριά. Να πηδήξει στα στόπερ, στα θεριά εκεί. Ρώτα όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις από το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Τι γνώμη έχουν για τον ποδοσφαιριστή. Για τον. Για τον ποδοσφαιριστή. Τι γνώμη έχουν. Κάνε μια κουβέντα. Τεχνίτης, καλό πόδι, ωραία πάσα, γλυκό πόδι. Όλη τη γραμμή μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά. Στα δεξιά. Ποια δεξιά θα παίξει. Μα να πω το πόδι. Δεν μαρκάρει όπως πρέπει στο ένας μέναν. Μπορεί ο Τσιλούλης να τον κάνει κουτό. Μπορεί ο Ιγέντε, πώς το λένε αυτό του Ολυμπιακού, ο Παρντέντε, πώς το λένε να τον κάνει κουτό. Και άμα πηδήξει κεβαλιά με αυτό το σώμα, με κάνα γορίλα σαν τον Βαρέλα, μπορεί να του έρθει καμιά ημόπτηση. Τι να κάνει αυτό το σώμα για να παίξει μπάλα. Είναι. Γρηγόρη, παίξε στοίχημα το σπίτι σου για κυπελούχο τον Μπάουκ. Είπε ώρα που θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Του έσκησε του αεξίδε. Ναι. Μήπως έχει καμιά συγγένεια με τον Μητσοράκη, για ρώτον. Και το Μητσοράκη τον έφαγε, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα, αυτό το πράγμα που έχει δεν υπάρχει. Πώς τον έφαγα τον Μητσοτάκη, λοιπόν. Τον έφαγες. Τον μνημόνευες μια-δύο φορές. Νεότατος πέθανε. 99 χρονών. Νεότατος. Τόσο πολύ πήγε. Νεότατος έφυγε. 99 χρονών. Τον έφαγα εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Σαν τον Αλέφαντο. Δευτερόλεπτα. Ο Καραπατής λέει, είναι λέει, άρρωστος. Εντάξει, για 90 χρονών. Άλλη, η τρίτη του γυναίκα αυτή λέει, τον κάνει τη ζωή πατίνη. Λέει. Κάσε τρελό, θα το λέω. 90 χρονών είναι λέω. Άντε ρε λέει, φύγε από εδώ πέρα. Δεν τον αφήνει, λέει, να πάει προπόνηση. Τι προπόνηση να πάει, του λέω. 90 χρονών. Δεν τον αφήνει, λέει, να πάει προπόνηση. Πάμε σε διάλογο. Ρε τον Νίκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 109 και Μάρκο Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, η κλήρωση. Ναι. Ικανοποίησε πάρα πολύ. Ποιος? Μια μερίδα οπαδών. Ποιους? Ποιους πάει το μυαλό? Του Άρη. Γιατί? Γιατί σου λέει άμα παίξει πάω Κλαμία, πάω Τρίπολη. Ελοχεύει ο κίνδυνος μία στο εκατομμύριο. Να αυτό είναι 30.000, τι μία στο εκατομμύριο. Όχι ρε. Τι άστο το ρεκόρ το θέμα. Το ρεκόρ το θέμα. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η έξοδος στην Ευρώπη. Ποιος, ρε εσύ κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Δηλαδή ποιος οπαδός, οπαδός όμως, θα κάτσει να μετρήσει το οπαδικό του εγώ από την ομάδα του. Να ξέρεις πάντα ότι οι οπαδοί είναι εγωπαθείς και βάζουν πάρα πολλές φορές τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα τους. Γι' αυτό το λόγο οι υπόλοιποι που είναι πιο light, είναι πιο φίλαθλοι, να το πω έτσι πιο απλά, αυτοί εδώ δεν τους χωνεύουν. Να ξέρεις ότι οι πιο light, δηλαδή οι απλοί φιλάθλοι, δεν χωνεύουν τους οπαδούς. Θα σου κάνω ένα ερώτημα. Αν εξαιρέσεις τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Σε όλες τις άλλες ομάδες. Τι εννοείς με τις αποκλίσεις? Ιδεών, συμπεριφορών. Δηλαδή, γενικά οι παοξίδες είναι όλοι λίγο οπαδοί. Δηλαδή, εγώ από τους εξιντάριδες που βλέπω εκεί που πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου. Είναι πιο φανατικοί εννοείς. Μέχρι τους πιτσιρικάδες έχουν μια κουλτούρα έτσι πάνω κάτω. Δεν υπάρχει χάσμα γενναιών σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ναι. Διακρίνω εγώ τώρα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν την ίδια κουλτούρα πάνω. Ναι, απλά έχουν περισσότερα δηλαδή, κιλά. Είτε ναι. Οπαδός, είτε φίλαθλος, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όχι. Ωραία. Γιατί αυτοί που ήταν σήμερα, αυτοί που είναι 55, 60, 65, παοξίδες, 45, 50, υπήρξαν πάρα πολύ φανατικοί και με τα χρόνια. Άλλοι το ρίξαν στο Θεό, άλλοι πάθανε κανένα εμφραγματάκι και ησυχάσανε. Τέλος πάντων, άλλοι είδαν τη ζωή με άλλο μάτι. Και αυτοί οι καινούργοι παοξίδες δεν είναι τόσο φανατικοί όσο ήταν αυτοί. Οπότε υπάρχει μια σύμπτυξη DNA. Έχουν ένα κοινό DNA. Αν τώρα εδώ πας, μιλάμε για τους οπαδούς του Άρη. Για του ΠΑΟΚ μιλάμε. Περίμενε. Αν πιάσεις τώρα τους φιλάδρους του Άρη, τους φιλάδρους της ΑΕΚ και τους φιλάδρους του Ολυμπιακού, σου λέω για τρεις. Ας πούμε και του Παναθηναϊκού που δεν πολύ ασχολούμαι με αυτούς πάρα πολύ. Τους επιτέθηκα τους προάλλες γιατί χτύπησαν ανάπηρο άνθρωπο. Όπως επιτέθηκα τους Ολυμπιακούς που χτύπησαν κοπέλα. Αν και έμαθα ότι είχε σωστό ρεπορτάζ ότι και η κοπέλα ήταν χούλιγκαν. Αλλά όσο και να είναι η κοπέλα, περιορίστε τις κοπέλες. Μην τις βάζετε αμαλών. Όχι, εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Ορίστε. Δεν ξέρω. Έκανα με το θωμαίδι κάθε μέρα ένα τέταρτο. Μιλάς κάτι θα μάθεις. Εντάξει. Μπουρ.
Και εγώ μαθαίνω. Αλλά με τα λόγια δικά μου λέω το Παθωμαίδης, δεν κάνω τον έξυπνο. Τέλος πάντων, αν ρωτήσει του αεξίδες ποια είναι η θέση σα πια για την original, θα σου πούνε κακά λόγια. Δεν θα σου πω τι λόγια, γιατί κακά λόγια δεν λένε. Ναι. Εάν θα ρωτήσει του φίλου του Ολυμπιακού, ποια είναι η γνώμη σα για τη θύρα 7, καλά λόγια δεν θα σου πούνε. Άμα δεν ρωτήσει του φίλου του Ηρακλή, αν βρει κανένα στον δρόμο που δεν έχει πεθάνει και δεν έχει φύγει από το γήπεδο, τη γνώμη του για τη θύρα 10, θα σου πούνε τα χειρότερα λόγια. Δεν υπάρχει Ηρακλειδέας να σου πει για τη θύρα 10 καλά λόγια. Και πιθανολογώ, χωρίς να το ξέρω το ρεπορτάζ, γιατί εκεί δεν φτάνουν οι κεραίες μου τόσο πολύ στα οπαδικά, πιθανόν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην γουστάρουν πολύ και τη θύρα 13. Στον Άρη. Στον Άρη. Το Super 3. Όχι, δηλαδή τι? Ο απλός Αριανός δεν γουστάρει το Super 3. Τώρα. Επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι επιφυλακτικός. Το να είσαι επιφυλακτικός δεν είναι κακό. Ναι. Αν ρωτούσες πριν 5 χρόνια τους Αριανούς τι είναι για το Super 3, θα σου λέγανε η χούντα του Καντάφη, η χούντα του Πινοσέτ. Χειρότερη στην ψυχή θα σου λέγανε από το Στάλιν, το Λένιν και το Χιροχίτο. Θα σου λέγανε αυτοί. Εγώ δεν περιλαμβάνω μέσα. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα, να πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ένα οπαδός του Ηρακλή που στέλνει μήνυμα σε δικαιώνει. Σωστότατος λέει. Ναι, ότι μιλάει σωστά. Ωραία. Αν πεις όμως τους παοξίδες για τη θύρα 4 ή γενικότερα για τους οπαδούς, δεν θα σου πούν κακά πράγματα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα. Πριν 20 χρόνια που τα σπάγανε, τα κάνανε, τα ράνανε, τώρα πολιτιστήκανε λίγο, γιατί ήρθε ένας εξευρωπαϊσμός στον ΠΑΟΚ λόγω του Σαββίδη και σου λέει να κάνουμε τις πάρκες, να δούμε πρωτάθλημα, να πάμε σε ένα άλλο σκαλοπάτι. Πάει σε ένα άλλο σκαλοπάτι ο ΠΑΟΞΙΣ. Κλείνει η παρένθεση, τι κλείνουν όλα. Για να πάμε στο επόμενο, στο θέμα το οποίο εκκινήσαμε πριν από λίγη ώρα την εκπομπή, θα σου πω ότι εάν ζητούσατε ένα συγγνώμη από το Σαββίδη, σαν οικογένεια του Ηρακλή, για τη μάνα, άσε το κομμάτι του επεισοδίου, ήταν και λίγο τυχερό, έπεσε ένα ξύλο, πέρασε το αυτοκίνητο, το παιδί έφυγε. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Ναι, Ηρακλειδής ήσασταν. Μέχρι να γίνει δίκη. Έγινε δίκη, πήγα φυλακή κοκκινάστο. Έγινε δίκη. Ας κοιμάσαι όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο σε σουίτα εσύ. Πότε έγινε δίκη. Έγινε δίκη, μέσα είναι. Άστο. Πότε έγινε δίκη. Βρέγινε δίκη, άστο. Μην το ψάξει. Έχει ένα μήνα, 1,5-2, δεν θυμάμαι πώς. Έγινε δίκη. Ταυτοποιηθήκαν, ήταν Ηρακλειδής, τελείωσε. Άστο αυτό, να μην το ανακαινίζουμε. Δεν είναι, είναι πονάει, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όμως, σου λέω ότι αν ζητούσατε ένα συγγνώμη σαν εταιρεία, σαν οικογένεια, σαν αλφασίγμα, σαν οτιδήποτε, σαν θύρα 10. Για το πανό που βγάλετε για το Σαββίδι και τα νομοσχέδια πιστεύω θα περνούσανε και ο Κοτούλας δεν θα ερχόταν να σας κάνει το ημίχρονο τελικό. Και αν είσαστε και λίγο κι εσείς άνθρωποι νοικοκύριδες, τα 4-3-3-4-3-2 δεν τα κάνατε. Τα σκορ, δηλαδή να αφήνετε τις άμυνες ανοιχτές, θέλω να πω. Θα συμμαζεύατε, θα θωρακίζατε την ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Τροποντινά, λέω εγώ, προσέχω. Λέγε, σ' ακούω. Δεν μιλάς, ε. Να πω τι. Ό,τι θες να πεις, τι εγώ σε λέω. Να λες ό,τι θέλεις. Ναι, λέω τίποτα ψέματα. Από αυτά που έχω πει 45 λεπτά, το 42 λεπτά, έχω πει τίποτα ψέματα. Αν έλεγε ψέματα, θα σου λέγα ότι λες ψέματα. Τι, μόνο από πίσω, από έξω από το στούντιο, θα λέτε ένα δάκτυλο κοντό, με κοντό νύχι, έβαλε το χέρι του, να πούμε, ένα κοντό δάκτυλο. Αυτά δεν λέτε. Πες τα στον αέρα. Δεν σε κάνει κανείς τίποτα, δεν βρίζεις. Λες αυτά που μαθαίνεις. Δεν βρίζεις. Λες ότι υπάρχει θέμα με τον Ηρακλή, γιατί ο Πάγκο δεν το γουστάρει. Όπως δεν γούσταρε καθόλου. Ο κύριος Κόκαλης, τον εθνικό. Βέβαια αυτός για άλλους λόγους. Για πιο εμπορικούς, για πιο επιχειρηματικούς λόγους. Εσείς για άλλους λόγους έχετε την κόντρα. Τελείωσε, πάμε παρακάτω. Άλλα. Με στέλνει ο Φώτης και μου λέει μέχρι πού θα πάει αυτός ο κατήφορος για τον Ηρακλή. Μέχρι τη γάμα εθνική. Τα είπαμε, φίλε. Υπάρχουν υποτίθεται άνθρωποι με λεφτά και, του χρόνου θα παρακαλάτε και τον... δεν μπορεί να βγει εγγυητική. Ναι. Του χρόνου θα παρακαλάτε τον Ανδρώνη να σας δώσει το μάτς, μην πέσει την κατηγορία από τη γάμα εθνική στη Δέλτα. Στο λέω εγώ, το ξέρεις. Έτσι. Εγώ θα τον πω, Παύλο, άμα με ρωτήσει, σώστος. Κρίμα. Εσύ λοιπόν. Ναι, θα το. Είσαι γενναιόδωρος. Είμαι, ναι, γιατί. Τον αδύνατο τον χτυπάω. Μεγαλόψυχος. Χτυπάω κανένα αδύνατο, εγώ από κάτω. Εσείς τι θα σας κάνω. Εσείς είστε αυτοί που είστε. Αυτή είναι αυτό το ρεπορτάζ. Άλλα θέματα. Εσύ δηλαδή επιμένεις. Τι επιμένω. Ότι. Τι. Οι οπαδοί του Άρη. Ναι. Όχι ο απλός κόσμος του Άρη. Οι οπαδοί του Άρη. Οι οπαδοί του. Κάναν ουφ. Κάναν ουφ. Οι φίλαθλοι του Άρη. Μπορεί να μην έκαναν ουφ, γιατί μπορεί να θέλανε να φοβόταν στο ΠΑΟΚ Τρίπολη, μήπως το πάρει Τρίπολη, λέμε. Μπορεί να φοβόταν. Ο οπαδός είναι εγωπαθής.
βάζει το εγώ πάνω απ' όλα. Ναι. Γενικά η ο ιστορία, παδός. Ρε φίλε. Ναι, η ιστορία, τι γιατί η ιστορία γράφει. Σου λέει, κάνουν αυτοί παραπάνω εισιτήρια από εμάς, να έχουν παραπάνω κόσμο, να μας τέτοια κάθοδο που κάναμε. Η ιστορία θα γράψει. Θα μας ισοφαρίσουν, δεν θα μας ξεπεράσουν. Θα επειδή λιδωρεί στους Αργιανούς τώρα. Εγώ. Η ιστορία θα γράψει. Λιδώρησε κανένα Αργιανό. Ναι. Έτσι τα αυτιά τα δικά μου. Μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Θέλω να το αφήνω κουφό είναι. Το άλλο. Όχι αυτό. Αυτό το αριστερό. Αυτό είναι καλό. Το, α, από το αριστερό ακούς. Από α, γι' αυτό κάθεσε από τα δεξιά μου. Εννοεί. Για να μιλάω στο αριστερό αυτή. Όταν... Μα δεν το ξέρω να το. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Μα το έμαθες. Η ιστορία θα γράψει. Τι θα γράψει. Ότι ο Άρης. Ναι. Ανέβηκε από την Β' Εθνική. Ναι. Και παρά. Παρά. Τα πέτρινα χρόνια που πέρασε. Ναι. Γύρισε μεγάλος και δυνατός. Μεγάλος γύρισε. Ναι. Γιατί θα βγει Ευρώπη. Έχει, δεν βγει Ευρώπη. Γιατί όπως πάει το πράγμα. Φυσικά μου η σωτηρία βγαίνει στην Ευρώπη. Με το πει. Τι μεγάλο είναι αυτό, εσύ πουλούσε τρέλα στου Αργιανού. Πουλούσα τρέλα. Πουλούσε τρέλα στου Αργιανού, ναι. Και έλεγε. Κοιτάξτε να σωθείτε. Σε έστειλα προπονητή. Έδωσα τα φώτα μου, ναι. Σε έστειλα προπονητή. Τέταρτη μέρα του λέω: Ερέρα δεν κάνει, διώξτε τον. Μα βρίζανε. Εμένα το βρυσίδι που με έχουν ρίξει οι Αργιανοί, να πάει στα δικαστήρια, πρέπει να φάνε 300 χρόνια φυλακή. Του λέω: Τέταρτη μέρα. Αυτό εδώ βρε, η ψυχή του βγαίνει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Σε έκανε προπόνηση με πασούλες. Έχεις κάνει ποτέ προετοιμασία στη ζωή σου να σου βγαίνουν τα μάτια από την κούραση και να σε λέει προπονητή τρέχα. Έχεις κάνει ποτέ προπόνηση. Εσύ έχεις κάνει. Πού να έχεις κάνει προπόνηση. Πόνη προπόνηση που έχεις κάνει είναι ο αντίχειρας, αυτός είναι ο δείκτης, να πιάνεις το ποτήρι, χλούτς το ίσχυ και μετά άλλο χέρι να βγάζεις. Η δίκη, το, δεν, να έχει, βάζεις... η δίκη δεν έχει γίνει. Με ενημερώνει φίλος δικηγόρος. Δεν έγινε καμία δίκη. Δεν έγινε δίκη. Τους βάλανε μέσα. Προφυλακιστέο. Άλλο δίκη και άλλο προφυλακιστέο. Ποιο είναι προφυλακιστέο. Πάω Ηρακλειδέα, δεν είναι. Ρε φίλε, έγινε δίκη. Είναι μέσα. Έγινε δίκη όχι, είναι μέχρι να αποφασίσει ένα δικαστήριο και να πει, ναι, ότι ο Ραπτόπουλος είναι κακός ή καλός, ναι, δεν δικαιούσε να τον χρήζει εγκληματία. Δεν τον είπα εγώ ότι είναι εγκληματίας, είπα ότι τον... Ναι, μέχρι να γίνει η δίκη λοιπόν, ναι, επειδή έλεγες τι έγινε, δεν έγινε καμία δεν δίκη. Δεν είναι προφυλακιστέ 6 μήνες οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα στον κόσμο 6 μήνες που είναι προφυλακιστέος ο άνθρωπος, τον πιάνεις, τον κάνεις δίκη, τον βάζεις, τον βγάζεις. Εδώ ρε υπάρχει προφυλακιστέος ένας Ρώσος, ο οποίος κατηγορείται που? Για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Και είναι 19 νομίσματα. Τι? Για το bitcoin. Τι κρυπτονομίσματα, τι λέω τώρα. Δεν ξέρεις τι είναι το bitcoin. Όχι, δεν ξέρω τι είναι το bitcoin. Λοιπόν, μάθε τι είναι το bitcoin. Τι τα κρυπτονομίσματα. Ξέρω... Κρυπτονομίσματα. Τι είναι αυτά τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, αυτός, ναι, υπεξαίρεσε, λένε, 9 δις δολάρια και... από ανθρώπους που είχαν bitcoin. Γιατί ήταν hacker. Και τον ζητάνε την έκδοσή του η Αμερική, ναι, ναι, η Ρωσία, η Αγγλία, ναι, ναι, και διάφοροι που χάσαν τόσα χρήματα, ναι, και το ελληνικό κράτος δεν τον εκδίδει. Για... Και λέει η δικηγόρος του, για... η οποία είναι και... Κορόιδε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποια Κωνσταντοπούλου, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, υψηλή, ναι, που ήταν πρόεδρος Βουλής, η κοπέλα, ναι, ναι, είναι νομικός. Ωρα, μια και λέει, ναι, έχουν περάσει, έχει παρέλθει το 18μήνο, γιατί δεν τον αφήνετε και δεν παίρνει απάντηση. Τι μου λες τώρα. Εσύ γιατί λες. Αν το πω, τρώω φυλακή. Δεν το λέω. Και καλά κάνει. Γιατί δεν τον εκδίδουνε. Τον αγάπησαν. Είναι καλοφτιαγμένος. Πόσα έφαγε αυτός. 9 δις. Γιατί να τον αφήσουν. Εγώ τον άφηνα. Έλα εδώ. Εγώ αν ήμουν. Εγώ. Πόσα θα πάρω εγώ. Εγώ αν ήμουν. Έλα δώσε τα 1,5 και σηκωφύγε. Σε βάλω εγώ φυλακή εσένα. Κορδέμε. Θα σου στείλω στη Βενεζουέλα. Έλα σου στείλω εγώ τώρα τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. Να σε βγάλει εσένα ότι είσαι. Ή, ξέρω εγώ. Να σε βγάλω κουσούρι. Ένα κουσούρι δεν το βρει. Δηλαδή εμείς θα πάμε στο γιατρό, δεν μας βρει ένα κουσούρι. Εσένα θα σε βρει σίγουρα, 5-6. Κλείνει η παρένθεση. Πολλές παρενθέσεις άνοιξα. Λέγε Γρηγόρη, σε ακούω εγώ, θα τον εκδώσουν, λέει. Γιατί να τον εκδώσουν, μα πάνε οι άλλοι να δικαστεί αλλού. 9 εκατομμύρια. Εδώ να δικαστεί, στη δικιά μας τη χώρα. Να κινείται εδώ πέρα το χρήμα. Ραπτόπουλε, όσο και να προσπαθεί να υποβαθμίζει τον Ηρακλή, ναι, δεν θα καταφέρει να εξυπηρώσει τον Άρη. Ναι, εγώ ήρθα εδώ σήμερα το μεσημέρι. Με σκοπό και στόχο να υποβαθμίσω τον Ηρακλή, με στόχο να εξυψώσω τον Άρη. Θα πάω να μου δώσει ο Καρυπίδης, δυο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, να αναγαπάω τη δραχμή μου. Ρε, αφήστε τις ανοησίες. Πείτε ένα χρόνια πολλά για τον μεγάλο Άγγελο Αναστασιάδη, έγινε 66 σήμερα. Τι έγινε? Αν έχετε γενέθλιά του. 8 Μαρτίου έχετε γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη Δοδοξάκη, το παλιό τερματοφύλακα του Εθνικού που κλείνει τα 60. Έγινε γέρος και ο Δοξάκης. Γέρος εσύ Δοξάκη. 60 ετών νέος είναι, κάνει δύο παιδιά ακόμα. Τι είναι, ρε, γέρος είναι 60 χρόνια. 60 χρόνια κάνει εγγόνια, 65 φεύγει. Τι είναι, νέος είναι. Τι είναι, λέει, γέρος είναι, λέει. Τι είναι, νέος είναι 60 χρονών. Να μας τρελάνεις, ρε, κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, τι. Δεν βοηθάς κανένα να καταλάβει. Ο Αργιανός σήμερα είναι χαρούμενος ή λυπημένος. Χαρούμενος. Ποιος, ο οπαδός ή ο απλός. Ο απλός δεν τον νοιάζει. Ποιοι είναι πιο πολλοί, οι οπαδοί ή οι απλοί. Στον Άρη, ναι, οι οπαδοί. Οι οπαδοί είναι πιο πολλοί από ναι, πιο πολλοί είναι, ναι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Άρης έχει μισό εκατομμύριο κόσμο. Ναι, οι 300.000 είναι Super 3 και 200.000 είναι Αργιανοί. Στο να το ξέρεις.
Super 3 είναι δηλαδή, πολύ δυνατό. Ισχύει κατά κάποιο τρόπο ό,τι και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή οι οπαδοί είναι και φύλαθλοι. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Και έχει 150 συνδέσμους εδώ, οι άλλοι έχουν έναν. Οπότε είναι διαφορετικά. Αυτό είναι καλό ή κακό? Τι είναι, λέει? Καλό ή κακό? Κακό είναι να υπάρχει ένας. Γιατί? Τι? Για να μπορεί να τον ελέγξει καλύτερα. Ο Σαββίδης μπορεί να ελέγξει τους οπαδούς πιο εύκολα από ότι ο Καρυπίδης στο Super 3. Τι, γιατί θέλει μυαλό? Πρέπει να έχει μυαλό στο κεφάλι για να το καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνει εσύ. Δεν πρέπει να δίνουμε απαντήσει στον κόσμο. Με ρωτά και σε απαντά. Μην με ρωτά, να μην σε απαντά. Γιατί μου επιτίθεσαι, δηλαδή. Σε επιτίθεσαι. Σε έκανα κάτι. Βρε γλυκό αγόρι, σε επιτέθηκα εγώ ποτέ. Οπότε αυτό είναι. Ανακουφισμένοι Αριανοί. Κάνανε ένα ουφ και βγήκε πέντε μποφόρ κάτω στην Αλκμίνη. Το ουφ που ακούστηκε, σηκώθηκε άνεμο. Ουφ, πού να κατέβουν τώρα 24-25. Γραπτόπουλο, όταν μπορέσει να πει ο κόκκινο μια τίγη με τία τυγάκια. Τρεις φορές και γρήγορα, τότε θα μπορέσει να σωθεί και ο Ηρακλής. Μια τίγρη με τρία τυγάκια. Μια τίγρη με τρία τυγράκια. Καλά τα ρε ραπ, με αγάπη να γιάσει το στόμα σου. Εμένα το στόμα μου δεν μπορεί να γιάσει, φίλε, αυτά που έχω πει εγώ τόσα χρόνια. Πρέπει να κάνω εξαγνισμό. Λέγε. Άλλα. Κόκκινα, χθες τα πιασε όλα. Εγώ στη θέση σου θα τα έκαιγα τα λεφτά μου. Καλύτερα να δω τι χρώμα θα βγει. Από το να παίζω, φίλε, δυστυχώς είσαι άσχετο με το αντικείμενο. Άσε το στοίχημα. Ο Χατζηνάκος το στέμει. Όχι, Ζαφυρόπουλος. Ποιος είναι, καλά κάνει και το στέκο. Ωραία, τι άλλα θέματα υπάρχουν για να την κλείσουμε την ώρα έτσι όμορφα και καλά? Για απάντησέ μου. Τι άλλα θέματα? Τι άλλα θέματα έχει για τον Ηρακλή? Είπαμε, πάει αχρωματικότητα, μας πέρασε και το Velvet να πούμε, μας πέρασαν όλοι. Άλλο θέμα, λέγει. Πιάσαμε θέμα Ηρακλή. Καλά που το πιάσα εγώ με τον Πάο και το ανέβασα λίγο το έργο. Αλλιώς θα ήμασταν στα τάρτα. Έτσι λέω εγώ, ρε. Τι φωτογραφίες βλέπεις στο ίντερνετ, τι είναι, κόλλησε. Βλέπω αυτό να μιλάει άσχετο. Έχει ντυθεί. Ψάχνεις να βρεις αυτό που σημαίνει τι φάτσα έχει. Και σε πληρώνει ο Ανδρώνης τώρα σένα. Όχι καλά μαράκια κατεψυγμένα. Εγώ ούτε μύτη χαλασμένο δεν θα σε έδινα. Κάθε εκείνη την ώρα να πούμε να δει το κεφάλι του αλλού που τον βρίζει. Το είδαμε. Στον... Ωραία, άμα κάθομαι εγώ και βλέπω τα κεφάλια που με βρίζουν, θα έχω 50.000 κεφάλια πάνω το κεφάλι μου. Εσύ επέλεξε να σε βρίζουν. Είδε τι κακό. Ενώ σε ένα αγαπάνε. Τι να κάνει. Μόλις περνάω στον δρόμο, λέει τι καλός κύριος, τι σωστός άνθρωπος. Εγώ δεν πήγα στη διαδικασία να πω ότι με αγαπάνε ή ότι με. Δεν μου λέει ναι. Σε έβρισε ένα και κάτι έγινε. Σιγά. Πήγε να δει τη φάτσα του. Τι να πει. Φίλε, μου έκανε εντύπωση τόσο πολύ, τόσο δημό. Ναι. Και ήθελα να δω, περιέργη. Τελικά τι κατάληξε, να πούμε. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός. Όχι, φάτσα του τι είναι, δεν είναι καλή. Σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ωραίος άνθρωπος. Όχι. Σ' άρεσε. Και πάνω στο βουνό είχατε τέτοιους πολλούς. Δεν είχατε. Τέλος. Καλά έχει τρελαθεί τελείως. Είμαι 60 χρόνια και πίνω και καπνίζω και έχω και γκόμενα. Απλά προσέχω και όλα καλά. Λέω 301. Τι έχει το 360 χρονών και είναι. Και πίνει και καπνίζει και έχει και γκόμενα. Η γκόμενα το ξέρει. Αν το ξέρει και η γκόμενα, εντάξει, πράγμα, είναι χαρά. Εντάξει, αν το ξέρει και χαρούμενοι είμαστε οι Αριανοί, το ρεκόρ μόνο εμείς. Ναι. Την καλησπέρα μου, λέω τώρα. Σωστό θέμα έθεσα. Χαρούμενοι Αριανοί. Η Κωνσταντινούπολη είναι δικηγόρο του Ρώσου μαφιόζου που έπιασε στα Θεσσαλονίκη αληστεία κλπ. Που εμφανίστηκε με αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Και κακό είναι δηλαδή, θα τη βρίσκει. Τη δουλειά τη κάνει. Ένας δικηγόρος δεν είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί έναν ο οποίος έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Μα ένας δικηγόρος έχει αξία αν υπερασπιστεί ένα μεγαλύτερο κάθαρμα της κοινωνίας που έχει πολλά λεφτά. Άμα τώρα ο δικηγόρος, σου απαντάω γιατί πάνε να κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ. Όχι, όχι, αυτός που σας έστειλε το μήνυμα. Αν λοιπόν αυτός που είναι δικηγόρος πάει εκεί πέρα με το γύφτο που χώρισε τη γύφτισα και μαλώνουν 200 ευρώ για διατροφή ο ένας, 250 άλλους και πλακώνονται, είναι αποτυχόν ο δικηγόρος. Δικηγόρος είναι αυτός που παίρνει υποθέσεις σοβαρές. Όχι αν ο άλλος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία, να πούμε, βάζει δικηγόρο. Αυτή τι δικηγόρη είναι, έχει δικηγοράκους, δικηγόρους και δικηγοράρες. Έχει παικτάκους, παίκτες και παικτάρες. Έχει γιατράκους, γιατρούς και γιατρούκλαρους. Κωνσταντοπούλου προφανώς είναι δικηγοράρα. Τι θες να κάνει δηλαδή να πάρει, τι υπόθεση να πάρει. Μπράβο και που το παίρνει. Θα την κατηγορήσουμε. Πάμε παρακάτω. Ο νόμος τη δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο κάθαρμα που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πει όχι δηλαδή. Τι λένε έξυπνε εσύ που στέλνει το μήνυμα. Έτσι εύκολα κατηγορείται του ανθρώπου, να πούμε. Έτσι είναι ο άνθρωπο, ο θυμί του. Είναι ο άνθρωπο. Έτσι είσαι εσύ φτιαχνά. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Έτσι θα κατηγορεί του άλλου. Πήγε τώρα στο Μαΐδι, έλεγε για τον Γρηγοριάδη. Ποιο άλλο πράγμα μιλούσαμε. Για τον Γρηγοριάδη κατηγορεί. Για άλλο πράγμα μιλούσαμε. Και πέρασε ο Γρηγοριάδη, τον είδε και τρόμαξε. Για να... άλλο πράγμα. Να τρομάξω γιατί. Γιατί έλεγε για αυτόν. Δεν έχουμε αλώσει ποτέ με τον Γρηγοριάδη. Ναι, αλλά από πίσω. Για άλλο πράγμα λέγαμε. Γιατί έλεγε πίσω από την πλάτη του πράγματα. Σπαθιαντρίκια. Λέγαμε ιστορία του παρελθόντο. Για το ξεκίνημά του. Ναι. Και για μια περίπτωση που είχε για την πρώτη του δικαστική διαμάχη.
Έτσι, γιατί ενδιαφέρον. Ο Γρηγοριάδης που κολούσε στο γεστιμό. Κάπου κολούσε. Γιατί τον κατηγόρησε. Δεν τον κατηγόρησε. Γιατί ψιθύριζε τότε και δεν μιλούσε. Γιατί δεν θέλω να φωνάζω, ρε φίλε. Είναι κάτι που ζητούσα εγώ με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άρε βουρδουλιές που θέλεις που το πες και χριστιανός. Πανάθεμά. Άρε βουρδουλιές που θέλεις. Τέλος πάντων τελείωνε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Κοίτα ρε κόκκινη ντροπή για τον Άγιο να γενέθλια σήμερα που είναι η γιορτή της γυναίκας και να βγαίνει στο μπαλκόνι και να του λένε χρόνια πολλά. Είναι ντροπή. Αρισί Κώστα. Τώρα... Τι γιορτή της γυναίκας είναι σήμερα. Περίμενε τώρα με συγχωρείς. Είναι ντροπή να είναι η γιορτή της γυναίκας και να έχεις τα γενέθλιά σου. Δηλαδή ρε φίλε, χωρίς γυναίκες θα ήμασταν, για πες μου. Καλύτερα θα ήσουν. Καλά εσύ που είσαι παεσέ. Ναι. Χωρίς γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες. Οι μητέρες μας φέρνουν στον κόσμο. Ακούστε τώρα, γλύψτε. Χωρίς οι γυναίκες δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε χωρίς οι γυναίκες. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και λες ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δηλαδή, αν ήταν η γιορτή κάτι άλλο, δηλαδή, και ήταν τα γενέθλια, θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Τι σκεπτικό είναι, είναι αυτό. Ο κόκκινος είναι. Είναι ντροπή να έχεις γενέθλια την ημέρα της γιορτής της γυναίκας. Ε, βέβαια. Γιατί. Τι γενέθλια αυτό. Βγαίνουν όλες οι γυναίκες έξω και εσείς γενέθλια. Μη βγεις. Τι γενέθλια. Καλά σε λέει. Γενέθλια. Είναι ντροπή, λέει, το υιοθετεί. Ε, βέβαια. Η ντροπή είναι. Και ο χαζός πεθαίνει. Εγώ είμαι χαζός. Πού να πάει να γλεντήσει τώρα Αναστασιάδη στα γενέθλιά του. Δεν είναι άνθρωπος που γλεντάει. Πού, πού να πάει. Δεν είναι άνθρωπος που γλεντάει. Όχι. Έχεις δει κανένα που να πίνει και να μην είναι άνθρωπος που δεν γλεντάει. Τι είναι ο Αναστασιάδη, δηλαδή. Είναι, το γλέντι πώς το εννοείς, άκου να πεις. Γλέντι είναι να μαζέψω 10 φίλους και να πιω 5 τόνους τσίπουρο. Γλέντι είναι να πάω με 3 ρωσίδες μέχρι το πρωί. Γλέντι είναι να πάω ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Γλέντι είναι να πάω με τους φίλους. Γλέντι να πας. Κάθε γλέντι έχει διαφορετικό αυτό. Ωραία. Ωραία. Γλέντι είναι και σήμερα για τα γενέθλια. Θα πάει έξω Αναστασιάδης. Θα είναι μαζεμένος όλες τις παλαβές και θα χοροπηδάνε. Τι να γλεντήσει δηλαδή. Το μόνο που μπορεί να γλεντήσει, θα πάει στο σπίτι, να μαζέψει το γραμμένο εκεί πέρα και τους άλλους, να τους κάνει ένα τσίπουρο, τους δώσει κάθε δυο μπουκάλια κρασί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει και τελείωσε. Τι να γλεντήσει δηλαδή. 66 χρονόπηγε. Πάμε παρακάτω. Τι να γλεντήσει, πού να βγει, μην καμιά πιτσιρίκα να βγει. Είναι του Θεού ούτως ή άλλως. Το κάνει ο πάτερ Αβακού εκεί πέρα, το βάζει να τρώει φακές 4 μήνες. Έλα ρε, τελείωνε. Δικαίωμά του. Τελείωνε εκεί πέρα. Επέλεξε. Τον αγαπάω τον Άγγελο. Το γλύφω πρέπει. Δηλαδή, όποιον αγαπάω, το γλύφουμε δηλαδή. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ο Άγγελος είχε το ζόρι του με τη γυναίκα του, δεν τον πήρε σαν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ήταν εκεί στο Ωνάσιο και ξημεροβραδιαζόταν εκεί πέρα τηλέφωνο, δεν τον πήρε. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Ξέρεις. Α, ξέρα, άμα δεν έχει συμφέρον, παίρνει τηλέφωνο, εσύ είσαι άνθρωπο. Έτσι και με το δάσκαλο να πούμε. Όταν είχε εκεί το αυτό, ερχόσουν σουνάμενο κουράμενο. Τώρα που τακτοποιείται το θέμα, ούτε τον παίρνει τηλέφωνο ούτε τίποτα. Αν χαθεί από εκεί πέρα, αν χαθεί από εκεί. Αγνώμονα. Εγώ πείσε εμένα για ευχαριστία. Φύγει από εδώ αγνώμονα. Πήγε ο άνθρωπο να πάρει να πει μια κουβέντα για το γυμναστήριο χθε. Κάνει διαφήμιση. Χάθει το μάρι. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να επεκταθώ. Αποκλείεται να έχει πει κάτι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Θε να το βγάλω εγώ στον αέρα να σε κατατροπώσει. Να με κατατροπώσει. Έλα, είναι και ο δάσκαλο δημοσιοσχετίστα. Είναι δεν θα πει. Έχρι, κοράκι μου, εντάξει, θα πει. Τι α πει. Άντε, τελείωνε. Ραμπ, μου αρέσει αυτή η εκδοχή ότι τιμωρεί ο Σαρδί στον Ηρακλή. Έτσι θα ήθελα να ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι έτσι είναι. Ούτε ασχολείται ούτε χρειάζεται καν ο Ηρακλή. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Μόνο που τα κατάφερε, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Του βρίσατε τη μάνα στα ρώσικα με πανό. Άλλο να πει κάτι τη μαμά ενό στην ώρα του παιχνιδιού και άλλο αυτό το πράγμα που κάνατε εσεί. Το κάνετε για να τον πειράξει περισσότερο. Τον πειράξατε. Πάτε να παίξετε τώρα με την επανομή και τη μηχανιώνα και επειδή δεν έχετε δύναμη. Γνωρίζανε. Ο Τόμ Πάπας, εμένα ο Καρυπίδης κατηδία σε τηλέφωνο. Τον πήρα μια φορά να το ρωτήσω κάτι και του λέω. Τι ήθελα να το ρωτήσω. Τι να το ρωτήσω. Θέλω κάτι λεφτά ο κόκκινος λέω για σε κάνει αβάντα. Λοιπόν, τι γελάει. Το λέω, κοίταξε να δει. Θέλω να μου πει για τον Τόμ Πάπα. Ξέρεις τι μου είπε αντρίκια. Α βγει τώρα να μου πει. Αυτό την είχα λέει για με βάβει λέει καμιά σουίτα. Κοίταξε. Μέχρι εκεί τον είχα λέει. Τι να με κάνει ρε αυτό. Μην συνεχίζεις. Άιτε. Γιατί ο φίλος μας είπε μην βγείτε έξω. Τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποιος είπε. Ο φίλος μας. Ποιος φίλος. Την άλλη φορά ξέρεις εσύ. Ποια σκυλιά είναι δεμένα. Όχι, τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποια τα σκυλιά. Μια χαρά τα σκυλιά. Τα σκυλιά που είχε έξω. Ναι. Που ήθελα να βγω έξω. Ναι. Γιατί σε βλέπω να σε αμολάει στην αυλή με τα σκυλιά. Σιγά, μη. Εντάξει. Μη. Γιατί στου τυφώνε δίνονται γυναικεία ονόματα. Στους γιατί έρχονται θερμοί και υγροί και φεύγουν με σπίτια και αυτοκίνητα. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Αυτό είναι χιούμορ. Έξυπνο. Καθόλου υβριστικό. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Ωραίο. Αυτά μου αρέσουν, βέβαια. Τι να μην πω ότι είναι έξυπνο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Έχει και ο Μπίσης Βαρβέρη γενέθλια σήμερα. Ναι. Τη Αγία Εγκυμονούσα είναι. Σαν έγκυο έχει γίνει ο Μπίσης Βαρβέρη. Κουβάλλει το λίγο δίαιτα να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό ο τεχνηταρά, ο παίχταρο, του χρόνου δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αδυνατήστε τον. Α πιάσει κανένα Ιούλιο και πλακωθεί στα ουίσκι, κάηκε του χρόνου με τον Μπίσης Βαρβέρη. Αλήθεια λέει, παίρνουν πόσα ηρεμιστικά παίρνει την ημέρα για να τη βιάζει μαζί του. Δεν αντέχω λέει.
Ποιο είναι αυτό που το λέει? Ο φίλο μου. Φίλο, πώ τον είναι το φίλο? Τάσο. Για Τάσο. Τάσο, το κατσαμπή με τα ψάρια μα έδινε. Ο Τάσο. Τώρα τι έγινε, που έβγαινε, έχει ψάρια. Σε έστειλε καμιά γαβάδα. Βούτυξε να σε βγάλει κανένα φραγκόπουλο. Πώς εσύ έτρωγε μαζί του το βλαμένο. Πού έτρωγα εγώ? Εσύ έτρωγε. Εγώ άμα κάτσω να φάω για σοβαρό σκοπό, δεν θα σε χλαμαρίζω. Σαν χλαμάρα. Οπότε, γιατί χρεώνει εμένα? Βουτάει τώρα, σε βγάζει καμιά. Δεν ξέρω τι. Τσιπούρα, χτυπάει. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρει, δεν τον έχει ανάγκη. Αν γνώριζα. Δηλαδή, τι εννοεί, έχω κάποιον ανάγκη? Κάμια πληροφορία να σε πει κανένα. Κάνω ένα ρεπορτάζ. Αυτό θεωρείται ανάγκη. Τι είναι, στη δουλειά σου απάνω. Γιατί εσύ δεν παίρνει τηλέφωνα για να μάθει να ενημερώνει? Δεν έχω ανάγκη εγώ. Αλλά εγώ άμα. Αυτό τι είναι? Τι είναι? Κακό είναι. Τι είναι? Το κακό ξέρει ποιο είναι? Όταν δεν τον έχει ανάγκη, τον ξεχνά. Αυτό είναι. Και λέω στον καιρό ήταν αυτό και τα λοιπά, με παίρνε τηλέφωνο. Τώρα να πούμε δεν με παίρνει. Σου... αυτό είναι κακό. Σου έχω αποδείξει αν είμαι εκεί όταν χρειάζεται κάποιο ή όχι. Εσένα ειδικά. Εμένα ειδικά. Εντάξει, πάμε στη διάλειμμα. Πάμε στη μπράβο, χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού όταν θα χρειαστεί η ώρα να διαγράψουμε τα αυτοκίνητά μας, εγώ με τον Κωστή, θα πάρουμε τηλέφωνο στο 18133. Εκτός να μας τα κλέψουμε. Θα κρατάμε την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και με την καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Και μια και είναι η μέρα της γυναίκας, ξέρεις πόσα νοσοκομεία έχει πόλη η δικιά μας? 7. Περίμενε. Είναι το Ιπποκράτιο, το ΑΧΕΠΑ, το Παπαγεωργίου, το Παπα-Νικολάου, το Κεντρικό, το Γεννηματάς. Τα ξέρει. Το Άγιος, όχι Λουκάς. Ο Άγιος Λουκάς, αγόρι μου. Ο Άγιος Λουκάς είναι ναι, κλινική. Πώς λέγεται εδώ πέρα ανατολικά, στο, απέναντι από το... στο Φίνικα. Στο Φίνικα, από το Μακεδονία. Φίνικα, ναι. Απέναντι από το Μακεδονία. Ναι, τέλος πάντων. Τέσσερα από τα 7 νοσοκομεία. Και το 7ο ποιο είναι? 4 από τα 7 νοσοκομεία της πόλης διοικούνται από γυναίκες, το ξέρεις. Και ευτυχώς που διοικούνται από γυναίκες, γιατί οι γυναίκες δεν κλέβουν και είναι πολύ καλύτερες στο να περιθάλπτουν. Πρόσεξε να δεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, οι 4 γυναίκες που έχουν αναλάβει τις διοικήσεις είναι στον Άγιο Παύλο, η Αναστασία Πατερνά, Γεννηματάς Άγιος Δημήτριος. Άγιος Παύλος και ο Κέγλου. Μελμοπαίνη Τσούγκα. Μελμοπαίνη... Και ο Άγιος Δημήτριος είναι το άλλο, πράγμα. Ρε, μην την ώρα που λέω τα ονόματα, ρε, με πετάζεσαι να πούμε. Πάλι τα ίδια. Απ' την αρχή. Άγιος Παύλος, Αναστασία Πατερνά. Γεννηματάς Άγιος Δημήτριος Μελπομένη Τσούγκα, Ιπποκράτιο Βασιλική Παπαχριστοδούλου και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο η κυρία Μαρία Βλάχου. Ευτυχώς, γιατί οι γυναίκες, επαναλαμβάνω, δεν κλέβουν. Δεν κλέβουν οι γυναίκες. Μπορεί να έχουν άλλα κουσούρια, αλλά δεν κλέβουν, δεν είναι λαμόγια. Και στο θέμα περίθαλψης είναι πολύ καλύτερες. Δηλαδή, προτιμώ να δω μια γυναίκα νοσοκόμα παρά ένα μουσάτο φαλακρό. Νοσοκομεία. Νοσοκόμα, να πούμε. Τα νοσοκομεία, ναι, αυτή τη στιγμή, μπράβο, έχουν τρομερή έλλειψη από νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι. Και τραυματιοφορείς. Αυτό. Στα υπόλοιπα λένε φίλοι γιατροί ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν. Λοιπόν. Ο Μπολάκης έβαλε το χέρι του σε αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε. Ο Μπολάκης έβαλε το χέρι του σε αυτό. Πούμε ένα μπράβο στον Μπολάκη. Εντάξει, δεν τον πάμε σαν φυσιογνωμία, αλλά σε αυτό έκανε δουλειά. Αν το μην το πούμε, ρε Γρηγόρη. Αν μην το πούμε, δηλαδή. Εγώ λέω την κατάσταση. Ποιος την έκανε την κατάσταση, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αν είναι θέμα Έχει Μπολάκη... θετική συμβολή αυτός ο Μπολάκης. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Ασκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Αν θέλεις καινούριο Σκόντα Kia Hyundai με εγγύηση κατά τότε τιμής, αν θέλεις μεταχειρισμένο, υπάρχει μια τεράστια γκάμα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν το κεφάλαιο για καινούργιο αυτοκίνητο να πάρουν ακόμη και μεταχειρισμένο. Με την εγγύηση της Ασκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία είναι στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Πάμε σε κόσμο γιατί οι γραμμές είναι γεμάτες. Μπράβο. Έλα φίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Έλα φίλε. Τι κάνεις Γιάννη? Ακροβιτάρα, καλησπέρα. Πώς πάει? Έχω βαρεθεί να ακούω πάλι για φιλικά. Πάλι τα ίδια λέτε. Τι είναι εχθρικό είναι δηλαδή? Δεν βάλατε τα έδρα. Πάω κατρώντα, είναι εχθρικό δηλαδή, μα τρελάνει τώρα. Δεν έβαλε μόνο την μυαλά του πρώτο γύρο, ρε. Τι μου έλεγε να παίξω 2-3-1-55. Βάλατε τα δεύτερα, αλλάγατε προπονηταρά και πήρε τον πόντο, ο προπονηταρά. Και πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Και χωρί το Ρισβάνι που ερχόμαστε δεν πειράζει. Χωρί Ρισβάνι, τι έπαθε ο Ρισβάνι, τη λυτηρία ή έπαθε, τι έπαθε. Όχι το πόδι. Νομίζω, μια φλάση. Τι έπαθε ο Ρισβάνι, δεν παίζει δηλαδή με του δύο στόπερ, του βασικού. Ο... Ναι. Άντε να το σιγουρέψουμε. Α, καθίστε από εκεί πέρα. Ρε, γι' αυτό το πρωτάθλημα το ελληνικό.
με τις Λάμιες, τα Γιάννενα, τις Ξάνθες, τις Κοζάνες. Έχει γίνει αηδία. Γι' αυτό πάντα στην Ευρώπη και τρώτε 5 γκολ ο καθένας. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Γιατί το πρωτάθλημα το κάνετε φιλικά παιχνίδια. Όλοι! Ποιο είναι φιλικό, όλοι βρε! Άντε από εκεί πέρα! Αηδία καταπίσατε! Έχει πολλά προβλήματα ο Ατρόμητος. Τι προβλήματα έχει? Άλλο το ο Μουγκράι παίζει, ρο Μουγκράι! Δεν παίζει, είναι τραυματίας. Τραυματία έχει πάθει. Η φτέρνα του πονάει, τι έπαθει. Είναι πολύ καιρό τραυματίας. Ρέκοστη, δεν βαρέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Σου είπα να ρωτήσει κάτι τον Αλέφαντο, το ρώτησε. Τι απ' όλα, πολλά με είπες. Πότε είναι η τελευταία φορά που παρακολούθησα σεμινάριο προπονητικής? Το πιο απλό σε ρώτησα και δεν έχεις ρωτήσει. Στα εξήντα. Βάζεις την ψυχή στον κόκκινο και τρέπεσαι να βγάλεις μια μιλιά. Στα 60 του. Στα 60 του και τώρα είναι 85. 80 μισό. 80 μισό. Έχει 20 χρόνια να παρακολουθήσει σεμινάριο και μαθαίνεις μπαλά εσύ από τον Αλέφαντο. Όχι, θα μάθω από τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκου, φίλε, είναι προπονητής κανονικός όπως βλέπεις. Έχει κάνει διατήρηση, έχει τον παπά του, τον πρόεδρο, το γιο του προέδρου, τα λεφτά. Άμα πάω εγώ προπονητής στον ΠΑΟΚ και ο κόκκινος ή εσύ, με παραπάνω βαθμούς διαφορά. Άντε, ρε, παιδά, ρε, το Λουτσέσκου. Εσύ να πας προπονητής. Άντε, ρε, φύγε τα πάντα. Ποιος Λουτσέσκου, μωρέ, τώρα. Τι δεν μπορεί να προπονήσει? Ούτε το Μετρόπολη στην ομάδα μας φτιάξει εκεί, χωρίς και αυτή. Κλείσε μα, κλείσε ένα λεπτό. Ωραίος. Σταυρό, μου λες για το εργατικό παθήσεων, θεωρείται τμήμα του Ιπποκρατίου. Ποιο είναι αυτό? Τελφών. Τι είναι αυτό? Το δερματικό παθήσεων. Το αφροδυσιολογικό έχει κλείσει, ρε. Εκεί στο... στη Δελφών, το δερματικό παθήσεων θεωρείται τμήμα του Ιπποκρατίου. Έκλεισε, εκείνο. Δεν έκλεισε. Είναι τμήμα του Ιπποκρατίου. Είχα πάει τον μπαμπά μου, κύριε. Είναι σαν... τμήμα του Ιπποκρατίου. Άντε πάλι. Ρε, έκλεισε εκείνο, ρε. Πάλι τα ίδια. Θα... απέναντι από τον Κλειδαρά είναι. Το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κλειστό. Τι είναι, ανοιχτό είναι? Ανοιχτό είναι. Δηλαδή, ναι. Να πάω όταν και βγάλω σπυράκια. Για δερματολογικό λόγο θα πας εκεί. Να πάω εκεί. Ναι, τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Πήγα το Μηταράτο συγχωρεμένο. Ρε, τους ξέρω όλους εκεί μέσα, σου λέω. Το πήγα εκεί. Είναι και πολύ καλό κιόλας. Και πολύ οργανωμένοι. Ήταν εκεί μια γυναικάρα. Και πολύ οργανωμένοι. Ήταν μια γυναικάρα και του λέει: γδυθείτε. Του λέω: γδύσου ρε. Φύγε έξω ρε, μου λέει. Ρε, γδύσου ρε. Φύγε έξω ρε, μου λέει. Του λέει: γδυθείτε, κύριε. Βγες έξω ρε. Λέω: δεν βγαίνω. Φύγε πίσω σκάλα μπάκι. Το λιμωδόν στη Λαμπράκη έκλεισε. Όχι το... και το λιμωδόν έκλεισε. Α, άλλο το λιμωδόν και άλλο το δερματολογικό. Άντε, πάνε στον κόσμο, άντε. Παρακαλώ. Ναι. Και μη σας ακούμε. Έλα. Μοντελές. Μάλιστα, μάλιστα. Είπες για γυναικάρα, χρόνια πολλά στις γυναίκες. Ναι. Στο Μαγαλά μας ποια γυναικάρα είχαμε, ρε. Πώς? Στο Μαγαλά, εκεί στην Τούμπα, ποια ήταν η γυναικάρα? Ποια ήταν, για? Η Καλλιρόη Πάγκαλο. Πού τη θυμήθηκες την Καλλιρόη, ρε. Σκύλε. Ρε το σκύλο. Εγώ είμαι σκύλος. Και ποιον είχαμε, ρε, σημαίνετε τερματοφύλακα καλό, το καλύτερο? Ο Τσαγκάρης ήτανε. Ρε αναθεμάσαι, ο Κουκουτσάς, ο Βαρύς, ο Γιώργος. Ο Κουκουτσάς ήτανε, τον πήρε ο ΠΑΟΚ μετά. Άλλο, ήταν σημαίνετ. Σημαίνετ, ναι, ο Σωματαράς. Τον βλέπω. Παλίκαρος. Σωματαράς, βέβαια. Βέβαια. Και ωραίος άντρας ήτανε. Παλίκαρος, κούκλος ήτανε. Τον βλέπω, τον βλέπω, τον βλέπω. Τον Κουκουτσά, ναι, ναι. Ήτανε όλα τα λεφτά! Ναι, βρε το σκύλο τι θυμήθηκε, βρε! Βρε, 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 βρε! Με ο ΠΑΟΚ τρένο! Τρένο ο ΠΑΟΚ, κόκκινε! Α, κόκκινε, γιατί κόκκινε? Γιατί ειδικά κόκκινε? Α, πού είσαι ρε κόκκινε, δεν σ' ακούω, τρένο ο ΠΑΟΚ! Πίνω το τσίπουρό σου! Α, μα εσύ το ψήρισα, κόκκινε! Το ήπια σιγά σιγά! Γιατί αν το πίνες γρήγορα τι θα έλεγα. Για την εντερβίση. Ρε φίλε, δηλαδή ένα τσίπουρο πήρες αυτό για μένα και το ήπιες. Σιγά σιγά. Κωνσταντίνε. Ναι. Η Κυριακή θα έρθει στο μαγαζί. Ναι, ναι, θα δούμε τα μάτια εκεί, Σαββατοκύριακο βέβαια. Θα κατέβω με το γιο μου, ρε, τον πάπη. Ωραία. Ο γιος σου έρχεται πιο πολύ. Καλά ήρθε, κανένα δύο-τρεις φορές ήρθε. Ναι, ναι. Παραβά, πόσα παιδιά έχεις? Τρία. Δύο αγόρια, ένα κορίτσι. Επίσημα. Όχι ανεπίσημα, ρε. Κάτι άκουσα για ανεπίσημα και ότι έχεις και ανεπίσημα. Αλλά γυναικάρα ήταν η Καλλιρόη Πάγκαλο. Έμεινε με την Καλλιρόη. Φύγε, ρε. Άλλα λόγια με κάποιον. Και το κουκουτσά τερματοφύλακα κάτι μέντ. Ναι. Ορίστε. Έλα. Καλησπέρα σας. Όπα. Εάν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Περάσει την Τρίπολη. Και αν η κυρία Κουρουμπίλια βρίσκεται στο πλάι. Εάν οι διαιτητές είναι χαμογελαστοί. Εάν δεν τους βγαίνουν οι κάρτες. Και αν συμβούν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν,
τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ένα τελικό ΑΕΚ ΠΑΟ. Ναι. Ένα τελικό στον οποίο οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αν χάσουν τρίτο σερί κύπελλο από τον ΠΑΟ, θα πρέπει να σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι επάγγελμα θα επιλέξουν μετά, μπαλαρίνες θα γίνουν, χορεύτριες θα γίνουν. Δεν ξέρω έτσι, τι θα γίνουν. Αλλά εάν χάσετε τρίτο κύπελο από αυτούς που ο μέσος όρος ηλικίας είναι 35 και τις πάνε τις λεμονάδες σκούπα όπως πάω εγώ το καφέ, οπα, καλά είναι να σας γίνουν. Οπα. Και εκεί από την ΠΑΕ θέλω μια επίσημη ενημέρωση. Ας είναι και εδώ μέσω του Μετρόπολης, δεν χρειάζεται εμένα προσωπικά, ποιος είμαι εγώ άλλωστε. Για ποιο λόγο, αφού μπορούσες με Λισανίδη να αγοράσεις Φεράρι, δεν αγόρασες. Πρώτον, επειδή δεν μπορούσες παράλληλα να χτίζεις γήπεδο. Δεύτερον, επειδή είσαι τσιγκούνης, τσιφούτης και έχεις καβούρια στην τσέπη. Ή τρίτον, ήξερες κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε όλοι εμείς οι άλλοι και σκοτώνομαι εγώ με τους φίλους μου τους παουξίδες χωρίς λόγο. Να βγείτε να μας το πείτε, ότι εμείς ήταν εις γνώση μας ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα, ότι το πρωτάθλημα είχε κρυθεί προφανώς και κρίναμε σωστό και πρέπον να μην επενδύσουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να πείτε στο λαό της ΑΕΚ, ο οποίος δεν ανήκει σε καμία παράταξη, δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκει στο ΡΙΖΙΝΑΛ, δεν ανήκει στο ΣΑΝΕΛ, δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΚΙΝΑΛ ή οπουδήποτε αλλού. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να περάσει τον Αστέρα Τρυπόλεως και να έρθει στο τελικό για να το κάνω ένα ολικότατο δωρεάν σέρβις. Ναι. Τι ναι ρε. Αντίο πες. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Λέγε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ. Έλα Φώτης ψυχικό. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν Κώστα. Ναι. Το χρόνο μάλλον θα βγούμε Champions League, έτσι, θα περάσουμε δες. Με αυτή την ομιλία εσύ θα πας στο Champions League. Θα πεις μέσα και θα σου εγώ είμαι Champions League, θα λες. Να πας, γιατί να μην πας. Δεν μου λες, και άμα πας Champions League, δηλαδή, το έχεις αμέτοιμο χαμέτη να πας Champions League. Εδώ τρως 4 γκολ στο Europa League, ρε. Champions League δεν θα πας. Κάτσε και καλά είσαι. Περίμενα να πάω. Α, πας. Θέλω δίπλα Ολιβέρα να παίχτη. Ολιβέρα. Να μαρκάρει καλά στο κέντρο. Καλά να μαρκάρει. Ναι. Έναν Αντιμάτος και έναν Βιερίνια και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτούς θέλω για Champions League. Πού να βρεις για μπακ σαν το Βιερίνια και σαν δεν το Μάτος Νέους. Βρε, να βρούνε, πού αύριο δε. Δεν με νοιάζει βρε να βρούνε. Τι πού βρούνε. Δύσκολος είσαι του χρόνου στα μπακ. Α, και κάτι άλλο. Τι θα είναι γέρι του χρόνου. Θα σε δύσκολα με Μάτος Βιερίνια. Σε αυτούς τους ρυθμούς. Θες και Champions League με Μάτος Βιερίνια. Άλλα μπακ θέλεις του χρόνου. Ο το Γιανούλη 40 κιλά άνθρωπο. Όχι, θέλει δυνάμωμα και νοσπουλιά στο. 42 κιλά, 39, ναι, άμα ναι. Κάνει δίαιτα. Να πω και κάτι για το θρύλο, ε. Να πεις. Νέο. Να πεις. Λοιπόν, ο Μαρενάκης έδωσε το OK στο Μάρτες, μένει και του χρόνου. Α. Η θύρα 7 μούκα κανά. Μούκα κανά. Μούκα κανά. Μούκα κανά η θύρα 7. Ο Μαρενάκης. Εντάξει. Και ο κύριος Νικολακόπουλος, ο συνάδελφός σας. Ναι, τι έκανε. Λέει θα χτίσουμε καινούργια ομάδα από το μηδέν του χρόνου. Εντάξει, αυτό είναι σωστό που λέει. Γλύφει. Γλύφει. Γλύφει και αυτό. Τι είναι να αυτό. Κάνει ρε ο Νικολακόπουλος να πάει γλύφει. Κόντρα. Ναι, τι να κάνει. Η εταιρεία Ολυμπιακός αυτό λέει αυτό θα πει ο άνθρωπος. Μπράβο, τι θες να κάνει. Κανένας τίποτα. Τίποτα κανένας. Να ζάρ πάνω όλοι. Ζάρ. Εδώ λέγαμε εμείς γράφαμε ότι θα πάρουμε προτάσμα με τον Ζαγοράκη αρχηγόρε. Να μην γράψει ο Νικολακόπουλος ότι θα κάνει καινούργια ομάδα του χρόνου. Τι να κάνει, να τους κατηγοράμε έτσι. Τι να πουλήσει, δεν πρέπει να πουλήσει ελπίδα, ρε φίλε. Να πουλήσει ελπίδα. Ελπίδα 7. Ναι, μπράβο, καλά το πες. Ελπίδα 7. Ελπίδα 7. Και κόκκινε, δεν είμαι ρακλιδέας αυτό το μήνυμα που σου έστειλα για τον κατήφορο του Ηρακλή. Παοξίσουμε. Αλλά έχω παιδικό φίλο ρακλιδέα και οι καημένοι δεν ξέρουν τι να πούν για τον Ηρακλή πια. Ο κόκκινος θα βλέπει την ταινία ο κατήφορος. Με τη ζωή λάσκα. Κατήφορος μεγάλος, κατήφορος, κατρακύλα. Κατήφορος. Μ' ακούς να μιλάω για κάτι διαφορετικό. Τον έκανε τον Τόμ Πάπα εδώ, ο Περναμπέο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάντε κάτι, μη λέτε ότι φταίνε πάντα άλλοι. Κάντε κάτι εσείς οι ίδιοι φίλαθλοι. Άκουσες να κατηγορώ κάποιον σήμερα. Δεν σου λέω ότι κατηγορείς. Λέω ότι η διοίκηση δεν μπορεί να βγάλει εγγυητική. Ναι, για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορεί να πάρει εγγυητική τραπέζι. Βγάλετε λεφτά ρε παιδιά, μαζέψτε, κάντε κάτι ρε. Ρε φίλε, εγώ εδώ τώρα είμαι για να κάνω έρανο ή είναι για να μεταφέρω το πρόβλημα.
Πάει στο ρεφεράπ εκεί που κάνετε τις ράμπες. Από εκεί που είσαι μεταφέρεις τα προβλήματα και τα αγγίζουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια λεφτοδάκια για να βοηθήσουν λίγο. Ναι, καλά λέει. Για χαρά. Καλά λέει ρε φίλε. Να κάνουμε εδώ ένα έλανο, να πάρουμε εμείς τα μισά λεφτά, δώσουμε τα άλλα στον Ηρακλή, οικονομήσουμε και εμείς καλά φράγκο. Έτσι δεν γίνονται. Ένας φίλος μου είπε ότι ξεχάσατε το θεαγένειο. Το είπαμε το Θεαγένειο προηγουμένως. Δεν το είπαμε. Πώς δεν το είπαμε, είπαμε και την γυναίκα που είναι. Ξεχάσαμε το Παναγία. Ποιο Παναγία, το Παναγία έχει κλείσει. Στην Καλαμαριά. 30 χρόνια έχει κλείσει το Παναγία. Ποιο λειτουργεί. Ποιο λειτουργεί, τρελώσει. Έχει κλείσει το Παναγία. Μα τρελάνει. Ποιο Παναγία. Ούτε η Παναγία έμεινε, ούτε ο Χριστός έμεινε εκεί. Πάει το Παναγία. Έκλεισε το Παναγία, σίγουρο. Πριν κοντεύουν να πεθάνουμε εμεί το Παναγία. Δεν ξέρω, ρε, 15 χρόνια κλειστό έρευνα, μα τρελάνετε. Ερείπιο είναι το Παναγία. Νόμιζα το δούλευε. Okay. Νόμιζα ότι δούλευε. Ναι. Πλάκα κάνεις. Νόμιζα δούλευε ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Έλα ναι. Φίλε. Γεια σου παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα. Κωστή γειτονάκης σου είμαι. Ναι. Α, σε ωραία περιοχή. Καταρχήν καταρχή το Παναγία είναι και στο εδώ και αρκετά χρόνια. Έχει γίνει φωλιά για πουλιά μέσα. Φωλιά για πουλιά. Πόσα χρόνια έχει φίλε. Έχει αρκετά χρονάκια που είναι κλειστό. Το ξέρω γιατί ήταν παλιά ο πατέρας μου εκεί πέρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ρε παιδιά λίγο σε σχέση με κάτι που λέγατε το πρώτο μισό της εκπομπής. Με προβληματίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Λέτε ρε παιδί μου ότι για το πανό που σήκωσε ο Ηρακλής και τα λοιπά, ότι ο Σαββίδης τώρα και τον κυνηγάει τον Ηρακλή και αυτό και έτσι κι αλλιώς. Ερώτηση. Δεν λέω εγώ. Εγώ ξέρω ναι, ανθρώπους. Άκουσε λίγο. Εγώ θα σου πω τι ξέρω. Ξέρω ανθρώπους που πήγαν στο Σαββίδη και του είπαν. Ο ένας ήταν ο γιος του Γιώργος. Βρίζουν τη γιαγιά. Σκίστους. Μπαμπά. Ένα ήταν αυτό. Και το άλλο ναι. Ξέρω ανθρώπους που πήγαν στο Σαββίδη. Για κάτι μαγκές που πουλούσε η θύρα 10 και για το επεισόδιο με τον νεκρό Παοξή έξω από τον Καφτατζόγλιο. Ναι. Για αυτούς τους δύο λόγους, ξέρω εγώ. Από εκεί και πέρα τώρα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι, ποιος τάει καλά με το ΣΥΡΙΖΑ, και αν ξέρω εγώ μπορεί να επέμβει και ποιος στέλνει διαιτητές και παίζουν τον Ηρακλή έτσι. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Εδώ είναι η ερώτησή μου τώρα, σε αυτό το σημείο ακριβώς. Και γιατί δεν είπαν ένα συγγνώμη. Τους είπαν πείτε συγγνώμη, δεν είπαν. Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Απ' την άλλη μεριά βέβαια. Ο Σαββίδης μπορεί να έχει τα. Ο Σαββίδης μπορεί να έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. Αλλά εκείνο το οποίο είναι εμετικό είναι να βγαίνουν παοξίδες και να λένε βρίσαν τη μάνα του Προέδρου τη στιγμή που αυτοί βρίζουν τις μάνες όλων των ανθρώπων. Όχι, δεν ναι, το αυτό δεν είναι το βάζω, πια. Το αυτό πια το είναι. Αυτό ναι. Το 11 έκλεισε το Παναγία. Τα καντήλια παίζουν παντού. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ο Σαββίδης έχει λες καλές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ και θα περνήσει στο νομοσχέδιο. Πρόσεξε τώρα, με το ΣΥΡΙΖΑ που τα έχουν καλά, έχασε πρωτάθλημα αυτός. Έκανε λάθος, αλλά αν τα είχε τόσο τα θυμητικό της, εγώ πιστεύω δεν θα το είχαν. Και το δεύτερο είναι ότι... Βάλε μια ανωτελεία. Μισό. Μια ανωτελεία. Έχει σημασία. Έχει σημασία. Να μην κόψω τον ηρμό μου, σε παρακαλώ. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, καλά-καλά δεν έχει καλές διαιτησίες για αυτόν, για τον ίδιο. Πώς μπορεί να κοντρολάρει τις διαιτησίες που θα έχει ο Ηρακλής στη Football League 2, στη Football League, συγγνώμη, σκέτο. Και δηλαδή, δεν πιστεύω ότι, ενώ είναι πολύ δυνατός σαν επιχειρηματίας, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ τόσο δικτυωμένο, ώστε να μπορεί να κάνει κουμάντα να μην ανέβει ο Ηρακλής. Ή ξέρω εγώ, ας πούμε, να μην ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, να τον μπλοκάρει το κάποια ρύθμιση. Δεν λες, μπορώ τώρα να σου απαντήσω. Ναι, βέβαια. Όταν έγινε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι. Δεν είχε εμφανιστεί εκείνος εκεί ο κύριος με εγγυητικές από την Τράπεζα Αττικής με κάτι βοσκοτόπια που ήταν φίλος του ΣΥΡΙΖΑ από την Τράπεζα και εξαφανίστηκε. Ναι. Τι σημασία έχει αν είσαι φίλος ή εχθρός από τη στιγμή που δεν είσαι σύνομος με αυτά που προϋποθέτει ένας διαγωνισμός ή κάτι άλλο. Από τη στιγμή που πετάχθηκε το χαρτάκι και μπήκε με το όπλο μέσα ο Σαββίδης πέρσι. Δεν μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τίποτα. Κατάλαβα τη λες. Απλά σκέψου ότι τότε που έγινε το περιστατικό, σκέψου ότι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με αστυγούς, με προστάριβες κάτι κοντονίδες και τέτοια, έβγαιναν και αυτά που λέγανε, δηλαδή ο πόλεμος και ακόμα το Βασιλιάδης ο ίδιος, αυτά που λέγανε μετά ας πούμε, ήταν στοχοποιημένος ο Σαββίδης. Δεν ήταν ο φίλος. Ο Καλογρίτσας δεν ήταν ο καναλάρχης. Αυτός που έμοιαζε με το κοινικό σκούλικο, με το Μούση. Ο κύριος Καλογρίτσας ήταν. Ναι. Αυτός και σε απλά ρε παιδί μου εμένα, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι οι επιχειρηματίες δεν έχουν κόμματα, να σου πω την αμαρτία μου. Εγώ θεωρώ ότι άμα είσαι δυνατός επιχειρηματίας, όποιο κόμμα και να ανέβει, το ίδιο πράγμα, καλές σχέσεις υπάρχει, τους υφέρει και τους δύο. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία και τι θα γίνει, θα τον απελάσουνε, άμα είναι να τα βρουν κάπου στα λεφτά, σε διάφορες business τέλος πάντων, δεν θα έχουν θέματα. Πιστεύει, ο Κόκαλης δεν έκανε δουλειές με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Πασόκ. Τι ήταν, μόνο Πασοκτής, μόνο Νεοδημοκράτες. Εγώ πιστεύω
το χρήμα παίζει ρόλο, παιδιά. Και επίσης ο Αβίδης δεν έχει κέρδος από το να μην ανέβει η Ηρακλής. Επειδή για μένα όλα τα βλέπω σαν κέρδος σε τέτοια επίπεδα, τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο, για μένα ο άλλος δεν έχει να οικονομήσει κάτι. Δεν έχει να βγάλει. Δεν το ξέρεις, φίλε. Υπέρ του, ρε, παιδί μου. Το κέρδος δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω το μέγεθος, δεν το λέω κομπλεξικά αυτό, Γρηγόρη, το λέω αλήθεια. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ποιος είπε ότι. Δηλαδή, ακόμα και να ανέβει δηλαδή ο Ηρακλής. Ρε φίλε, σου είπε κανείς ότι από τον ΠΑΟΚ κερδίζει κάποιος μεγαλομέτωχος ή από τον Ολυμπιακό ή τις άλλες ομάδες. Όχι, ρε παιδί μου. Αποκομίζουν έμεσα ωφέλη. Ωραία, σε αυτά τα έμεσα ωφέλη, ακόμα και σε αυτό σου λέω ότι αν ανέβει ο Ηρακλής, δεν πιστεύω ότι έχει κανένα λόγο άλλος να υδρώνει, να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Αλλιώς παίζουν τα παιχνίδια, αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, τέλος. Έγινε, φιλιά, παιδιά. Ο Σταύρος ο Ιωαννίδης, φίλος του Τερεπέουλ και προσωπικός μου φίλος. Και δικός μου. Το ξέρεις? Βεβαίως. Το ξέρω. Δεν έκλεισε, λέει, το δερματολογικό. Είστε φίλοι στο Facebook, άκου τη γράφει. Πρόεδρος στην εταιρεία Ξαπλόπουλος ΑΕ, σπούδασε στο Ανωτάτη πεζοδρομιακή. Φυσικά και δεν είναι, αφού σου λέω, τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Το δερματολογικό δεν έχει. Δεν είχε κλείσει και ξανά άνοιξε. Ποτέ. Σίγουρα. Και είναι τμήμα του Ιπποκρατίου. Μάλιστα. Δεν είναι ξεχωριστό. Τελείωσε. Τα ξέρεις. Δεν μπορώ να πω. Δημήτρης Τσιόπουλος. Τσιόπουλος. Ρε παιδιά, αυτός ο δημοσιογράφος κόκκινος δεν γνώριζε το νοσοκομείο Παναγία. Έχει κλείσει εδώ και 10 χρόνια. Και τι έγινε. Έλεος. Εντάξει. Ξέρει τα υπόλοιπα. Εσύ να μην φας, φίλε, το μεσημέρι, επειδή δεν ήξερα ότι έκλεισε το Παναγία. Έκλεισε, εντάξει. Τι, και εγώ που το ήξερα, καταλάβω το ήξερα. Εντάξει, δηλαδή. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Τώρα. Δεν ήξερε για το δερματολογικό. Τι είναι τώρα, δηλαδή. Να το σταυρώσω τώρα. Να μαλώσουμε τώρα γιατί δεν ήξερε το. Ή δεν ήξερα το. Πάει. Και είστε εσείς χιλιάδες από κάτω, μας διορθώστε. Τι είμαστε, θεοί είμαστε εμείς. Πάμε για ένα φίλο που μαλέ. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σου, φίλε. Καλώς τον. Εγώ πιστεύω, Κόκκινε, ότι το κλεράκι σου εκεί έχει δίκιο σε σχέση με το πανό. Και σου μιλάω σαν παοκτσής, έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν το. Ναι, γίνε σαφής. Κάτσε να γίνει σαφής, ναι. Όταν το είδα το σκηνικό τότε, κατευθείαν είπα στα φιλαράκια εκεί πέρα ότι οι μάγκες τη βάψανε. Αυτό είπα. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ, όχι φιλαθλός οπαδός, αισθάνομαι πλέον ότι έχω ομαδάρα με το Σαββίδη, η οποία χτίστηκε μετά από χρόνια αγώνα κόντρα σε αυτή την ιστορία της Αθήνας, εκεί πέρα όποια και αν είναι. Ξέρω ότι έχω ένα πρόεδρο που έχει χρήμα, μια ομάδα που έχει αρχίσει και πουλάει παίκτες με αρκετά εκατομμύρια και έχει κάνει και καλό σκάουτινγκ. Ξέρω ότι έχω πάρει δύο κύπελα, πάω για ντάμπλ, μετράω σε όλο το σκηνικό στην Ελλάδα. Κάτι που το θέλουμε όλοι οι πολίτες, θέλουμε να έχουμε το μέσο μας και τα λοιπά, γιατί αυτή είναι η χώρα που ζούμε. Και δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Έχω συνδέσμους δυνατούς, δίνω αίμα, ο πρόεδρος βοηθάει ένα σωρό κόσμο σε διάφορους τομείς και στο κάτω-κάτω πατάω όποιον με ενοχλεί. Γι' αυτό πιστεύω, έτσι, εγώ λέω ότι... Έχεις το πακέτο του νεόπλου του δηλαδή. Του νεόπλου του, ναι. Το λέω και το παραδέχομαι και μ' αρέσει. Και δεν θέλω να μου βρίζουν τη μάνα με το πανό. Αυτός που μου βρίζει τη μάνα με το πανό θα το πληρώσει. Ένα λεπτό. Ένα ντόπρα εξήγηση κάνει. Όχι, δεν είναι ντόπρα. Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Εσείς που βρίζετε τις μάνες όλων των ανθρώπων στην Τούμπα, είστε κύριοι δηλαδή. Εγώ φίλε, ειλικρινά σου λέω. Εσείς βρίζετε γαλλικά και πιάνο, είστε με τα νύχια τα μαύρα. Εγώ δεν έβρισα ποτέ μάνα, εγώ σου μιλάω προσωπικά. Εγώ έτσι τώρα ότι. Δεν έβρισες μάνα, εσύ. Αν κάνουν κανένα μαύρο και λένε ότι θέλουν, είναι άλλη ιστορία. Εντάξει τώρα. Είναι άλλο. Αυτοί υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, ρε παιδί. Κοίτα, ο Σαββίδης έχει κάθε δικαίωμα να έχει το δικό του γυνάτι. Αλλά να βγαίνει τώρα ο Παοξής με γραβάτα και κουφούμι και να πει: καλέ, γιατί βρίζετε τις μπάνες, είναι να πάω πέσω από τον τέταρτο όροφο. Εσείς δε παιδιά, δεν έχετε δηλαδή δει βελτίωση σε όλο το σκηνικό στην Τούμπα σχετικά με τις φασαρίες στα διάφορα. Φασαρίες δεν κάνετε γιατί σας έβαλαν φρένο. Όπως βάλατε εμένα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Άλλο να με βάλουν φρένο. Ντόπρα εξήγηση. Ντόπρα εξήγηση. Ο φίλος μίλησε καθαρά, σπαθή. Όχι, δεν μπορώ όμως να ακούω. Τον Παοξή να το παίζει, να το παίζει καθώς πρέπει. Δεν σου είπα ότι είμαι καθώς. Και λέει έβρισες και έκανες. Εγώ προσωπικά φτάσαμε δηλαδή στα ραδιόβαρα της. Λέει είμαι νεόπλουτος και κάνω αυτό που με παίρνει. Φτάσαμε ρε κόκκινε στα ραδιόβαρα της Θεσσαλονίκης του 2019 να βγαίνει ο Παοξής λόρδος και να λέει για μην βρίζετε τις μάνες καλέ. Ρε που πάμε ρε. Δύο μηνύματα. Ρε που πάμε. Κόκκινα αν έκανες μόνο στο ραδιόφωνο 0 ακροματικότητα θα είχες πολύ λίγος να ευχαριστήσεις τον Ραπτόπουλο. Πες με ευχαριστώ. Λοιπόν, Σταύρο, άκουγα καλέ μου φίλε, εγώ λέω ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους εδώ μέσα,
Γιατί το Μετρόπολης έχει μια ακροματικότητα ομαδική, που δεν μπορεί να τη δεις σε 20 ζωές. Και ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν χαλαστεί με αυτό το πράγμα είστε πάρα πολλοί. Καλά κάνεις. Ο Παναγιώτης ο Μούτσιος, ο οποίος με κάνει αφιέρωμα κάθε μέρα από ένα Μούτσιος fake προφίλ, ναι, λέει το θέμα δεν είναι φυσικά ότι δεν ήξερε ότι έκλεισε το Παναγία, αλίμονο. Το θέμα είναι ότι κάτι μένα δεν ξέρει τίποτα. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να είμαι παντογνώστης όπως και εσύ. Πολλά πράγματα δεν γνωρίζω. Το λογικό είναι να γνωρίζεις λιγότερα από όσα συμβαίνουν. Το παράλογο είναι να γνωρίζεις περισσότερα. Καλύτερα να ξέρεις λίγα και σωστά παρά πολλά και από λίγο. Έτσι. Αν το πιάσεις. Σωστό. Γεια. Yeah, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εμείς δεν τρώμε, εμείς κάνουμε εκπομπή. Το κατάλαβατε. Το καταλάβατε, εμείς δουλεύουμε. Δεν χρειάζεται να το φωνάς. Καλή όρεξη, παιδιά. Λοιπόν, το βράδυ παρέα με την Εσκιά την Παροδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, αρτινό λίγο με το Αλφακτέο. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai με εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Τι κοιτάς πάλι στο κινητό, πα. Αποσυντονίζεσαι με το κινητό. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι, κύριε. Ο Φραγκίσκος είμαι από Νικόπολη. Νικόπολη είστε, ναι. Νικόπολη, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστή, μόνο με πυγμαχία ασχολείσαι? Προπόνηση κάνω, ρε φίλε, τι ασχολούμαι. Πάω γυμναστική, πάω τρέχω, κάνω τα βάρη μου. Πάνω μέσα στη σάουνα, όταν μπαίνω μέσα στη σάουνα μου έρχεται ερωτική διάθεση. Βγαίνω από τη σάουνα. Τι, κάνω λίγο πυγμαχία. Με έδιρε ένας εχθές 19 χρονών. Με έβαλε ο δάσκαλος, μυαλό δεν είχε μαζί του να μαλώσω. Ένα 90-19 χρονών, με έκανε τουλούμι στο ξύλο. Πονάει το ποδάρι μου τώρα. 90 είμαι. Ναι. Αλλά είμαι 185 κιλά για την ακρίβεια. Ένα 90-185 κιλά. Έχεις λίγα κιλά παραπάνω. Έχω, εντάξει, αλλά μέχρι τα 30 μου είχα φτάσει να κάνω μέχρι και νιουζίτσου, άμα ξέρεις τι είναι αυτό. Γιατί έβαλες κιλά, αρρώστησες? Όχι, απλά παράτησα απότομα τη γυμναστική λόγω δουλειά. Αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Φίλε, καταρχήν καπνίζεις. Κάνω το ηλεκτρονικό εδώ και 3 χρόνια. Δεύτερον, η αναπνοή σου είναι βαριά. Ναι, ενώ το κόκκινο είναι ελαφριά. Λοιπόν, κάνουμε ένα έγκλημα. Α, κάνουμε. Ναι, ναι. Κάνουμε ένα έγκλημα. Τώρα προσπαθώ εδώ και 2 μήνες με μια διαιτολόγο γνωστή μου να με κάνει αυτή το μενού και έχω δει διαφορά. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? 40. Γυναίκα, παιδιά έχεις? Ναι. Έχεις γυναίκα, παιδιά? Η γυναίκα μαγειρεύει σπίτι. Γυναίκες, όχι γυναίκα. Είναι η 5η γυναίκα. Καμιά δεν παντρεύτηκα βασικά. Έχεις παιδιά με καμιά γυναίκα? Με γυναίκα που δεν παντρεύτηκες? Πόσο παιδιά έχεις? 10 συνολικά. Με πόσες γυναίκες? Από 5 διαφορετικές γυναίκες. Εσύ θα έπρεπε να είσαι 30 κιλά, ρε φίλε. Εμείς ένα παιδί έχουμε και δεν μπορούμε να το προλάβουμε. Άσε, άσε. Καλά στο κουράγιο σου. 5 διατροφή δίνεις? Πώς θα δώσει, αφού δεν είχε, δεν είχε χαρτί οι άλλες. Άρα δεν είχα χαρτί. Τα παιδιά τα αναγνώρισες? Ναι, ναι, ναι. Και αυτά σ' αναγνωρίζουνε? Αυτά μάλλον δεν θα με αναγνωρίσουν, γιατί πριν 10 χρόνια ήμουν 100 κιλά λιγότερο. Γεια σου, φίλε! Γεια σου, ρε! Το θηρίο τι. Αυτός 185 κιλά, 40 χρονών. Ξέρεις πόσα κούτελα παγωμένα θα φιλήσει από την αναισθησία που έχεις? Κόκκινε, φες το ράπτα, κάνει μια ανάλυση για το μάτς τώρα που λείπει ο Τεγκίνη, να παίξει και ο Τόνσο πίσω από Γιουνές και το ίδιο σύστημα σαν Πάο και ΑΕΚ. Με Τόνσο. Ο Ραπτόπουλος λέει τώρα που θα παίξει ο Γιουνές, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού θα ρωτάει με ποιον παίζουμε. Έτσι μου λέγε πριν πούμε στην εκπομπή. Εγώ λέω βάλτε ένα δίφραγκο ότι ο Γιουνές θα πετύχει γκολ. Ο Γιουνές. Άμα βάλει γκολ ο Γιουνές στο Καραϊσκάκι, πρέπει να πάρετε το Σισε και τον Βούκοβιτς και τον Μιράντα. Δεν παίζει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν παίζει. Ούτε ο Σισε ούτε ο Βούκοβιτς. Και ποιοι παίζουν σέντερ μπακ? Δεν ξέρω. Ο Ανδρούτσος δεξί μπακ. Έρε και κάνει κανένα διπλό άριστη θα λέμε εδώ. Θα λέμε ότι. Θα λέμε ότι ήταν πονηρό το αποτέλεσμα. Κανένας δεν πιστεί ότι ο Άρης κέρδισε. Είναι καταδικασμένος ο Άρης. Γιατί ρε? Ναι, τι γιατί? Γιατί δηλαδή? Τι γιατί? Θα πούνε 7 βαθμοί δεν γίνονται ποτέ να. Είσαι να τόσο αντιεργανός. Τόσο. Τι αντιεργανός? Άντε ρε. Πάμε. Πάμε, ναι. Καλησπέρα σας κύριε. Καλώς τον. Ο Καστοριανός ο Έξης. Ναι. Έστειλε ένα πολύ έξυπνο μήνυμα. Ναι. Το οποίο εγώ συμφωνώ μαζί του. Ναι. Τι είπε? Είπε έμεσα ότι
μη διανοηθείτε και πάτε ξανά τελικό με τον ΠΑΟΚ και αποκλειστείτε. Ναι. Δεν θα αποκλειστούν ή το παίρνουν ή το χάνουν. Μη διανοηθείτε να χάσετε ξανά από τον ΠΑΟΚ, είπε. Έμεσα έστειλε αυτό το μήνυμα στη διοίκηση και στους παίκτες. Να χάσουν από τη Λαμία. Ναι, στην ουσία τους λέει έμεσα από τα ύτερα, άμα χάσετε από τη Λαμία, όπως έκανε ο Ολυμπιακός, δεν τρέχει τίποτα, να πούμε ξανά. Τη Λαμία πώς θα χάσει. Τη Λαμία τα έχει καλά. Μα επειδή τα έχει καλά μπορεί να χάσει από τη Λαμία. Εσείς το είπατε μόνοι σας τώρα. Έτσι. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε καλή δικαιολογία να χάσει, θα λέμε μετά, εδώ αποκλείσε η Λαμία τον Ολυμπιακό. Φίλε, για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Ο Κωστής τρολάρει. Εγώ λέω ότι η Λαμία τα έχει με όλους καλά. Κυρίε και κύριοι, θέλω να σας δώσω. Με τον Πάο και έβγαλε τα σωθικάτσι με την άλλη. Εκτός του Πάου. Εκτός του Πάου. Άσε με καημένο. Εκτός του Πάου. Έβγαλε τον Ολυμπιακό έξω, τα έχει καλά η Λαμία. Εκτός του Πάου. Μόνο με την Άκη τα έχει καλά. Σταμάτα. Λοιπόν, κύριε Κόκκινε, θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Παρακαλώ. Μαθαίνω από το διπλανό σας, έχετε μια κακή συνήθεια που την έχω κι εγώ. Αλλά αυτή την περίοδο να προσέχετε. Μαθαίνω ότι βάζετε το χέρι στη μύτη. Αυτή η περίοδος είναι ολοϊώσεις. Να τα αποφεύγετε. Κάτι για κάκαδους ακούω λίγο διπλανός σας και κάτι τέτοια. Ρε φίλε, πρώτον, έχεις δίκιο για τις ιώσεις. Να πλένετε τα χέρια σας, το λέω γιατί το κάνω κι εγώ. Δηλαδή, ξεχνιέμαι και αυτό ξέρετε, η μύτη ξέρετε γιατί γεμίζει μέσα. Ρε φίλε, είναι δυνατόν, δηλαδή. Εμείς πίνουμε, μας αρέσει να πίνουμε εξής. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να πιστεύεις αυτό. Δηλαδή, ό,τι χιούμορ κάνουμε να το δέρεις δεδομένο. Όχι, αλήθεια. Ο διπλανός σας λέει ότι βγάζετε κάκαδους τέτοια λέει. Συνέχεια. Όχι, αυτά που κάνει ο ίδιος θα περνάει για δικά μου. Α, το κάνει ο ίδιος. Για ρώτα τον. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν είναι ευχαρίστηση αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Τώρα κατάλαβε. Ναι, αλλά θέλει να πλένει τα χέρια σου πριν. Ραπ. Φίλε, ακόμη και το πλήσιμο των χεριών είναι η ιεροτελεστία. Το πώς πρέπει να πλένεις τα χέρια για να καθαρίζουν κανονικά. Δηλαδή και το στούντιο πρέπει να έχει γεμίσει πολλά χάπια της μπάγκερ εκεί πέρα. Πρέπει να θέλει απολύμανση. Με τον Κωστή. Α, και τώρα που είπες μπάγκερ, τι θα γίνει ρε παιδιά με τις ασπιρίνες. 4 ευρώ φτάσανε. Ασπιρίνες ακόμα πάρε ντεπον μάξ να πούμε. Όχι ρε φίλε. Για ποιο λόγο οι ασπιρίνες από 80 λεπτά μέσα σε ένα χρόνο πήγαν 4 ευρώ. Αναβαθμίστηκαν. Ένα διάστημα δεν υπήρχαν καν στα φαρμακεία, ρε κοκκινέ. Ρε φίλε, για ποιο λόγο μπορεί να μου πει γιατί κάποιο. Είναι καλό φάρμακο. Είναι κακό αυτό που ρωτάω. Θα σου πω κάτι. Εγώ έχω απάντηση. Ναι. Παθαίνεις ένα μικρό επεισόδιο, καρδιακό. Άμα πάρεις μια ασπιρίνη ή δύο, τη γλιτώνεις. Τι πώς θες να κάνει ασπιρίνη, ένα ευρώ. Σαλοσπύρ είναι αυτό που λες. Είναι όχι, ρε. Άλλο το σαλοσπύρ. Γιατί. Η ασπιρίνη έχει με πολύ μεγάλη ποσότητα. Η ασπιρίνη πήρε για. Σώθηκε. Η ασπιρίνη έχει 500 μιλιγκράμ. Υπάρχει άλλο σπίρ των 80. Υπάρχει άλλο σπίρ των 80. Υπάρχει άλλο σπίρ των 160. Των 100. Άλλο είναι το σαλοσπίρ. Το σαλοσπίρ το ξέρεις ότι στην Αμερική το παίρνουν κάθε μέρα όσοι έχουν χοληστερίνες. Δεν έχει καμία σχέση για την χοληστερίνη. Είναι. Το παίρνουν. Προστατεύει. Ρε, κανονικά μετά τα 50 πρέπει να παίρνουμε έτσι. Να κάνουμε και εξετάσεις. Να μην κάνουμε τώρα και τους γιατρούς. Αλλά. Το κάνει καλό στο αίμα για τις αρτηρίες. Και επειδή οι αιματολογικές έχουν πέσει τώρα με 10 ευρώ κάνεις όλες τις αιματολογικές, θέλει ο κόσμος να πηγαίνει να κάνει check-up, δεν είναι. Δηλαδή. Να μην διστάζουμε όταν κάτι νιώθουμε ότι δεν πάει καλά. Αλλά να κάνουμε και άλλο, άμα βλέπουμε κάτι λάθος στις αιματολογικές, μην φέρνουμε και την καταστροφή να πούμε. Δεν είναι. Ρε φίλε, σου λέω ένα παράδειγμα. Το οποίο με έκανε χαβαλέ ο Φαντακρός. Κάποτε είχα φάει μια γαβάθα. Προφιτερόλ και πήγα να κάνω αιματολογικές την άλλη μέρα. Το βρήκα ζάχαρο το βλάκα. Έλα. Χειρότερο πράγμα δεν υπάρχει. Δεν κατα... Είχα τριγλικερίδια 1600 τόσο. Βάρη να κάνεις και απά κάνεις αιματολογικές την άλλη μέρα μπορεί να σε βγάλει ότι έχεις ανεβασμένες τρασαμινάσεις. Δεν το ξέρεις. Φίλε, είχα πάθει πλάκα. Τι και θα στο βγάλεις στο Θεό. Πρόσεχε το. Πρόσεχε. Πόσο, κλείσε, πόσο σημαντικό είναι μετά. Μισό λεπτό. Για να δεις πόσο σημαντικό είναι να είναι καλός ο γιατρός. Να είναι γιατρός η γυναίκα. Άντε, σταμάτα. Λέω, έχω αυτό. Σταμάτα, ρε κόκκινε, σταμάτα. Λέει, τι έφαγες τέτοιες. Λέω, δεν έφαγα κάτι. Λέει, μπας και έφαγες κανένα περίεργο πράγμα. Λέω, ένα, λέω, έφαγε. Τρεις μέρες μου λέει, δεν θα φας, θα τρως μόνο μαρούλι και τόνο με νερό. Έκανε σάντουιτς με μαρούλι αυτός μετά. Όχι, ρε, ούτε ψωμιά, ούτε τίποτα. Ναι. Και είχα 160. Τέλειος. Τώρα ξέρεις τι με θυμίζει τώρα ο κόκκινος. Πριν 30 χρόνια μαζευόμασταν οι συμπαθητές στην καφετέρια. Γιατί μιλούσαμε για σεξ. Πριν 20 χρόνια
μαζευόμασταν γιατί μιλούσαμε για τα, για τα μωρά. Ναι. Πριν 10 χρόνια μαζευήθηκαν και. Για τα σχολεία των παιδιών. Σχολεία των παιδιών. Τώρα μαζεύονται, λέει, έχω ένα καλό ουρολόγο, όχι ο δικός μου λέει καλύτερος, τσακώνονται. Μιλάνε για τα πολιτικά, φιλελεύθερος ο ένας, αριστερός ο άλλος. Χωρισμένοι περισσότεροι. Δεν υπάρχει. Όχι, εγώ τόσο δίνω διατροφή, όχι εγώ. Είναι δυνατόν, ρε, σαν όχι πάλι η γυναίκα μου θέλει λεφτά. Ακριβή πολιτα Γιάννενα, το παιδί το ενίκιο είναι μεγάλο, σε 10 χρόνια. Τα έφαγε στα Γιάννενα, κατηγορία τα ρίξες. Λοιπόν, και τον Όφη τον έφαγα. Το θέμα είναι, Κόκκινο, ότι συνεχώς θα είναι ενημερωτός για όλη την επικαιρότητα. Τη σημερινή, τη θεσινή, την προθεσινή και ούτω καθεξής. Είσαι ένας αδιάφορος δημοσιογράφος και σε ενδιαφέρει μόνο να βγαίνει το δίωρο. Εσύ προφανώς κάτι τα ξέρεις καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κριτική σου. Μπορεί να έρθεις μια μέρα εδώ πέρα να δεις πώς βγαίνει το μεροκάματο. Βέβαια. Κάματος. Εντάξει. Μεγάλος. Εσύ πιστεύεις ότι ξαφνικά το Μετρόπολης πήγε εδώ που πήγε έτσι γιατί έχει χάρισμα. Επειδή ο Κόκκινος είναι διαβασμένος, γι' αυτό πήγε το Μετρόπολης καλά. Θα τα χτυπόψει, να πούμε. Είναι μελετηρός, να πούμε. Ορίστε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς, ναι. Άντερε, Κόκκινε, λάβουμε με τις ασπερίνες και τα τελείω. Παναγιώτη Μούτσιο, επειδή δεν το γνωρίζεις, δεν υπήρχε τεχνητή έλλειψη και δεν υπήρχε έλλειψη. Εντάξει. Πάμε, Κόκκινε. Πάμε με τις ασπερίνες τώρα για τα αυτά. Πες κάποια ακόμα να πούμε. Παλιόγεροι εδώ δεν πέρα. Δεν κατάλαβα, φίλε. Ενοχλήθηκε. Όχι, όχι ο Άγιον Όρος, ναι, όχι οι ασπιρίνες. Λέγε, ρε φίλε. Λίγο, ρε. Λέγε. Ναι, ρε φίλε, ενοχλήθηκα να πούμε. 10 λεπτά περιμένω γραμμή να μπει ασπιρίνες. Και αθλητικό μετρό. Καλά, λέει ο άνθρωπος. Ναι, και θα του δίνω λογαριασμό γιατί θα μιλάω. Γιατί ανέβηκαν οι ασπιρίνες. Πες, δεν μου αρέσει. Καρδιολογικό Μετρόπολης, λέγεσαι. Πώς λέγεσαι να πούμε. Πες, δεν μου αρέσει αυτό. Οκ, okay, τελειώσαμε εκεί. Καλά, σε κάνει παρατήρηση. Πάμε παρακάτω. Τέλος, εντάξει. Λοιπόν, ρε εσύ τα γαρόβλαχε γύρω βοσκιά εκτζή να πούμε από την Καστοριά. Άμπαλε, με τι μούτρα βγαίνεις ρε και μιλάς για τελικούς και ΠΑΟΚ ρε και ΑΕΚ. Πελάτη να πούμε. Πελατάκο. Πελατάκο. Στατιστικά τρία. Βγαίνεις τώρα και μιλάς και λες. Κοίταρε να αποκλείσεις από τη Λαμία ρε όπως έκανε ο άλλος ο Κόκκινος κάτω εκεί να πούμε. Στατιστικά τρία στα τρία είναι δύσκολο. Τι. Στατιστικά τρία στα τρία είναι δύσκολο. Τι είναι δύσκολο ρε, πελάτη τον έχω ρε. Στατιστικά σου λέω. Αμάν ρε Κόκκινε με τα στατιστικά. Αμάν. Με τον Μάνταλο πεθαμένο βγαίνει, τώρα θα πάει ο άλλος κάτω. Θα μας πει αυτός τώρα να πούμε που έτρεχε, έπρεπε να βγαίνει να τρέχει με τα στριγκάκια να πούμε που έλεγε. Πάντως ο Χιμένεθ είναι ένας παράγοντας που πρέπει να σε προβληματίζει. Πάντως ο Χιμένεθ είναι ένας παράγοντας. Με τον Ουζουνίδη δεν θα σε φοβόμουν. Θα μου πεις πέρσι. Ο Χιμένεθ τι είναι ρε. Πέρσι τον πήραμε τα σόβρα. Κάνας πελάτης είναι ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Πάντα σόβρα κάτω Χιμένεθ. Πάμε επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε. Καλά κύριε εσείς. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση για να μην σας το πω αλλιώς. Είναι ντροπή πριν από τον προηγούμενο. 9 λεπτά 10, 2 τηλεφωνήματα. Κόψτε την ώρα άμα είναι. Εγώ απολαμβάνω την πρώτη ώρα που μιλάτε. Τρομερά. Κάντε το έτσι και τη δεύτερη. Να τελειώνει η ιστορία. Έτσι ακριβώς. Δεύτερο. Πλατιάζει δεύτερο. Ο Κόκκινος. Πλατιάζει. Ναι. Δεύτερο. Δεν ξέρω Κώστα. Δεν κάνει εκπομπή ο Κόκκινος. Ναι. Ο Κόκκινος και εσύ κάνεις. Ναι. Τι αν τον κάνω τον Κόκκινο. Την αργότητά του γρήγορα να πώς θα την κάνω. Πάλι με κόβεις. Πάλι με κόβεις. Δεύτερον, να πω κάτι. Η ζωή είναι πολύ απλή και τα μαθηματικά είναι πολύ απλά ένα και ένα κάνει δύο. Λοιπόν, ο Ηρακλής πληρώνει αυτό που έκανε πιστεύω όντως στην οικογένεια Σαββίδη. Γιατί μπορείτε να μου πείτε εσείς που ασχολείστε πολύ με το ποδόσφαιρο. Πότε άρχισε η κατρακύλα του Όφη φέτος? Βοήθαμε λίγο με το που κέρδισε τον Ολυμπιακό. Να χαρώ το φίλο μου. Πού είναι ο Πλατανιάς που διαμαρτυρήθηκε τότε για τις κάμερες ότι έφαγε ξύλο? Β' Εθνική και δεν ανεβαίνει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Γροθιά στο βουβάλι θα δώσανε. Τελείωσε. Μπορώ να δίνω εγώ το βουβάλι ρε. Θα σπάει στο κεφάλι σου. Κώστα δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Ο φίλος ο Ιορδάνης είμαι από το Όσλο. Τα χαιρετίσματά μου, καλή εκπομπή. Παλιός κύριε. Από το Όσλο και από την Καβάλα. Κοίτα, ναι, από το Όσλο. Σήμερα άκου πριν κλείσεις. Ο Οδυσσέας σε μπαλ μασκέ στο Μαρίν θα είδε. Θα τα δω. Άντε να είστε καλά. Μας κράζει δε θείο, αλλά είσαι δίκαιος. Μπαλ μασκέ. Είσαι δίκαιος. Παρακαλώ. Ο Οδυσσέας Κίτσος θα είναι αυτός ο Άντρακλας
ο Βαρύς σε Μπάλμας και στο Μαρίν. Πάει! Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Είμαι από το Ιόλους το λεκανοπέδιο του Έσχους. Ω, νεκτάριος από τον Άλυμο. Λιγάκι είχα εκνευριστεί, να σας πω την αλήθεια, από εκείνη την ημέρα που έγινε ένα θέμα με κάποιον αντιδήμαρχο, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε η εκπομπή. Και μάλιστα για κανένα μισά ώρα το είχα γυρίσει. Με στεναχωρεί όταν ανακατεύονται οι άλλοι για άλλα συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά να μην τα επιτρέπετε. Λοιπόν, ένας λόγος που γουστάρω με αυτή την εκπομπή είναι γιατί θα ακούσει την αλήθεια και είναι όμορφα όλα. Τώρα όσον αφορά ο λόγος που πήρα τηλέφωνο, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, απλά πάλι θα άκουγα όπως πάντοτε. Ναι, ο λόγος που πήρα είναι, χωρίς παρεξηγήσεις Κώστα μου, για να υποστηρίξω καθαρά και μόνο τον κόκκινο. Μάλιστα. Ο Ραπτόπουλος, η μόνη στιγμή που τον γουστάρω τρελά είναι όταν κάνει ανάλυση. Για οτιδήποτε. Αλλά πιο πολύ για την μπάλα φυσικά. Εκεί είναι σεβασμός, ησυχία όλοι και διώχνω και τους πελάτες. Ο λόγος που πήρα είναι να υποστηρίξω το φίλο μου τον κόκκινο, γιατί και εσύ φυσικά είσαι φίλος, απλά έτσι. Είναι γιατί εάν δεν υπήρχε ο κόκκινος στην εκπομπή, η εκπομπή θα ήταν ζούγκλα. Ζούγκλα. Ζούγκλα! Ένας λόγος που δεν βλέπω, ας παραδείγματος χάρη, τα άλλα τα δύο που έχετε εκεί στην τηλεόραση είναι γιατί είναι κάποια, μετά 5 λεπτά με πιάνει εκνευρισμός. Λοιπόν, υπάρχει ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, σου καταρχήν, για όλα έχεις καταρχήν Κώστα μου, έχεις ένα ταλέντο. Για οτιδήποτε και να γίνεται, και εσύ, που τις πιο πολλές φορές εσύ θες, πώς τα καταφέρεις και ρίχνεις τα βάρη στο κόκκινο και ο κόσμος φωνάζει τον κόκκινο. Αυτό είναι χάρισμα. Εντάξει. Λοιπόν. Νεκτάριε, το έχω πει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έτυχε να τα ακούσεις. Όχι, έχει 150. Λοιπόν. Έχει. Περίμενε μισό λεπτό. Περιμένω. Και ποιο άλλο μου είπες, χαρτάκι. Κράτον. Σιγάρε, εντάξει, μια συναλλαγή λοιπόν, σε ένα περίπτωση. Νεκτάριε, δεν ξέρω να στο κόψω. Όχι, μισό λεπτό. Πρόσεχε τι έκανε ο σκύλος. Ναι. Πάνε 3 η ώρα το βράδυ 100 παοξίδες να το μπουντάρουν. Και τους πείθησε 5 λεπτά ότι δεν φταίει αυτός, ότι φταίω εγώ. Και τους φέρνει σπίτι μου. Τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Είδα στο YouTube, μπαίνει μέσα εκεί στην καφετέρια που κάνει την εκπομπή μια δίφυλη ντουλάπα και λέω πάει, τον έλειωσε. Το Ραπτόπουλο. Πώς τα κατάφερε και του πάσαρε το μικρόφωνο. Αφού του πάσαρε το μικρόφωνο, σου είπα, φασαρία δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Τελείωσε. Μα δεν ξέρεις το καλύτερο. Ναι. Πλάκα του κάναν, τι ισχυρίστηκε. Ναι. Φίλε, λέει, δεν το είπα εγώ. Ο κόκκινος λέει. Αφού παίρνω τηλέφωνο να δω αν είναι καλά, γιατί ξέρεις, δεν ξέρεις αν είναι πλάκα ή αν έχει γίνει όντως. Κυκλοφορούν διάφοροι καρδιάς καρύδι. Λοιπόν, και λέω. Το σηκώνει ο τύπος και λέω τι έγινε, τον έφαγε και κράτησε το τηλέφωνο. Να μην μας άσει, Γιώργο. Λέω πρέπει να τον έφαγε. Έχω πελάτε, να μην μας άσει, είσαι το τάγκερ. Αυτό να το θυμάσαι πάντα. Και ειδικά αυτό που λέει ο άλλος συνέχεια χοντρό. Τι είναι, κανένα slim, κανένα μοντέλο, είναι ο άλλος. Αφού είναι πιο σφιχτός, τίποτα άλλο. Επειδή δεν τον βαράνε και έχουν σφιχτεί τα κρέατά του. Ποια κρέατα πονάνε, εγώ καλά, για μασάς πάει. Και κρυοθεραπείες, κάτι άστο. Πώς λένε τις θεραπείες που κάνεις τελευταία? Υδροθεραπείες. Και υδροθεραπείες. Ούτε ξέρω τι είναι αυτό. Τι είναι υδροθεραπείες? Τι είναι υδροθεραπείες και παγοθεραπείες, δεν ξέρεις τι είναι? Πες ρε τον κόσμο, γιατί είναι. Κι εγώ δεν ξέρω. Άμα γυμναστείτε θα ξέρετε τι. Ρε φίλε, πες. Εσείς που γυμνάζετε στις ταβέρνες κάνετε ίνοθεραπείες. Ο Λεμπρόν Τζέιμς, φίλε. Ο Λεμπρός Τζέιμς. Ο Λεμπρόν Τζέιμς. Λεμπρός ήτανε. Ο Λεμπρόν. Ποιος Λεμπρόν. Τι είναι αυτός? Ένας από τους κορυφαίους παίκτες της καλαθόσφαιρας που έχει βγει ποτέ. Καλαθόσφαιρα είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, τώρα παίζει στους Los Angeles Lakers. Los Angeles. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν λοιπόν. Τα ξέρω. Αυτός είναι, πώς είναι ο Αντετοκούμπο. Έλληνας από την Αφρική. Όχι, ρε, ναι. Πιο χτιστός. Ναι. Ο οποίος την ημέρα ναι. Ασχολείται 15 ώρες με το κορμί του. Ναι. Όταν πηγαίνει η αποστολή, επειδή παίζουν κάθε δύο μέρες. Πώς ασχολείται δηλαδή, το χαϊδεύει, τι κάνει? Όχι, ρε. Τι. Με ειδική γυμναστική, θεραπεία κτλ. Όταν τελειώνει ο αγώνας, μπαίνει σε μια σαώνα με πάγο. Ναι, έτσι. Για μισή ώρα. Δεν υπάρχει σαώνα με πάγο, ρε. Η σαώνα είναι ζεστό. Σάουνα με σε πάγο. Ένα, σε μια μπανιέρα με πάγο. Ρε, κόκκινε, θα σε κάνει ο Σαρόπουλος Κόσκινο τώρα. Τι σάουνα με πάγο. Υπάρχει σάουνα με πάγο, ρε. Μα είναι δυνατόν, ρε. Ας τώρα πάει στην ευχή της Παναγίας, ρε. Λοιπόν, ναι. Όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, ξαπλώνει σε ειδική θέση. Ναι. Για να μπορεί. Το σώμα του δίνει λεφτά. Γι' αυτό το προσέχει. Μα, το καταπονείται τόσο πολύ έτσι. Που χρειάζεται πάρα. Δηλαδή, άμα δει τι κάνει όλη τη μέρα.
για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρυθμό. Και τι καταπώνηση έχει το κορμί. Εσύ τα δύο δάχτυλα αυτά, το μικρό και το δείκτη, δεν είναι αυτός. Δεν είναι δυνατά. Είναι δυνατά. Γιατί είναι δυνατά. Πιάνεις το κουπάκι για να πιάσεις το παγάκι από το ουίσκι, χρίτς, χράτς, χρίτς, χράτς, δυνάμωσε το χέρι. Άκου το φελό. Εγώ είμαι φελός. Άκου να δεις τώρα. Πάμε. Πάμε, έλα φίλε. Έλα ρε παλικαριά. Άμα ξαναβρίσεις. Εσύ φταίς που έβρεξα. Έβρεξες. Έβρεξα. Έβρεξες. Κοίταξε, οι παοξίδες γίνανε κύριοι. Πήγαν στο Δελασάλ, ντύθηκαν, έβαλαν λουστρίνι παπούτσι και μεταξωτή κάλτσα. Και εσύ έμεινες ακόμα στην εποχή του Λίδου που οι παοξίδες είχαν τα ντάτσουν και φωνάζαν οι άλλοι πάρτε κασέτες από τους γύφτους. Να γίνεις άνθρωπος κι εσύ. Γήπεδο θα σε κάνει ο μεγαλομέτωχος. Συνέχισε τώρα. Δεύτερον, ένας φαρμακοποιός με ενημερώνει ότι υπάρχει και σαλοσπίρτο 500. Ναι. Μάλιστα. Ό,τι ασπίρινη δηλαδή. 5 χρονών, για τους παλιούς. Λεπρός Τζέιμς θα πεθάνει με ρε φίλε, έλεος, τι είπε πάλι. Έλα λέγε, Λευτέρ. Έλα να πω κι εγώ κάτι θέλω. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω αυτό που λέει ο Κώστας, ότι ο Σαββίδης φταίει που δεν έπεισε ο Ηρακλής που δεν βγαίνει. Γιατί τα λέει αυτά και τους αποπροσανατολίζει. Αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Πάνω, εσύ πες το πως το ξέρεις, το καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι ρε, δεν σε κατηγορώ ρε, συνέχα. Γιατί δεν κοιτάνε οι Ηρακλειδείς να δουν τα διοικητικά τους, λάθη. Με συγχωρείς. Μαζί μου μιλάς, τον έβγαλα έξω τώρα. Γιατί... Το Ραπτόπουλο, διαστραμμένο μυαλό εσύ, περίμενε. Θα σου πω κάτι. Σε ρωτάω κάτι. Μ' άκουσες εμένα να λέω τη λέξη ΠΑΟΚ όταν αναφέρθηκα στο θέμα του Ηρακλή από το ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι βέβαια. Είπα ότι φταίει η διοίκηση του Ηρακλή γι' αυτό. Ο Κωστής έχει τη γνώμη του. Έχει το δικαίωμα να την εκφράσει. Αυτό είναι λάθος και δίνει λάθος εντύπωση και στους Ηρακλειδείς. Ο Σαββίδης ήξερε όταν ανέλαβε ότι δεν θα τον έχουν μέσα στα γήπεδα, δεν θα τον σέλνουν ούτε θα τον τραγουδάν. Του περνάει η μέλισσα ή μια ωραία πεταλούδα. Θα τον βρίσουν, θα τον πενελιάσουν οι άλλες ομάδες από όλα ό,τι γίνονται σε όλα τα γήπεδα. Λέγοντας έτσι, συνέχεια σκέφτονται αυτό το πράγμα. Και δεν σκέφτονται ότι κάναμε λάθη διοικητικά, ποδοσφαιρικά, προπονητικά και τώρα η ομάδα είναι δύσκολα. Να είσαι καλά γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Λοιπόν, ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου η οποία θα εκφωνήσει ειδήσεις αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Δήμου και Γιαλαμά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Με τη βοήθεια του τα λέμε την Τρίτη. Γεια σας.